όμορφο λουλούδια. Τι ωραία λουλούδια, τι ωραίο ανθοπολείο. Θέλω να διαλέξουμε την καλύτερη ανθοδέσμη. Δεν ξέρω τι χρώμα της αρέσει πια. Ποια θέλεις ωραία μου κυρία? Εγώ δεν είμαι καθόλου ωραία μου κυρία. Όμως η ωραία μου κυρία μου δάνει στο καπέλο της. Είναι τιμή μου και χαρά μου. Κοίτα τι καπέλο φοράω. Πέρα. Το καπέλο της Εθνικής Στάρα. Να σου πω, έχω μεγάλη αγωνία. Δεν ξέρω αν θα της αρέσουν τα λουλούδια αυτά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι της αρέσει. Τίποτα. Τι να της πάρουμε, κόκκινα, κίτρινα. Τι να της πάρουμε. Θέλω την καλύτερη ανθοδέσμη, παρακαλώ. Την καλύτερη που μπορείτε να έχετε. Είναι η καλύτερη. Είναι φρέσκα τα λουλούδια, φρεσκότατα. Καλά κράτησε έτοιμο, μόλις έρθει. Φωκά, δεν πιστεύω ότι σκάλασε το καπέλο της. Με τίποτα. Καθυστερεί όμως, δεν έχει έρθει και έχω γωνία. Μα γιατί καθυστερεί, πού μπορεί να είναι? Είναι πάντα συνεπή στα ραντεβού της. Α, κάτι βλέπω Φωκά απέναντι. Έρχεται Φωκά, έρχεται, έχω γωνία. Έρχεται, να τι, νομίζω ότι παίρνει. Φωκά, κούκλα. Να μας το λύσεις. Μία εθνική στάρα έχουμε. Αν δεν τη χειροκροτήσουμε 2 λεπτά συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτό το καπελάκι κάπου το ξέρω. Αυτό το καπελάκι μου το έδωσε η Νότα. Το ρόλο που σφράγισε την πορεία μου. Ωραία μου κυρία, ωραία μου ρούλα. Ωραία μου Αλίκη, σε ευχαριστώ που μου το έδωσες να το φορέσω και πρέπει να πω στους θεατές ότι έχεις από όλα τα θεατρικά σου έργα αλλά και από τις κινηματογραφικές ταινίες όλα τα ρούχα. Ναι, τα έχω φυλάξει. Πώς νιώθεις το σόου μας απόψε? Νιώθω υπέροχα και άνετα. Είσαι σπουδαία οικοδέσποινα, με κάνεις να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Μέχρι που μου έρχεται που λέει ο λόγος να τραγουδήσω. Α, θες να τραγουδήσεις τώρα? Όχι αμέσως. Πώς ένιωσες στον αέρα που σε έφερνε ένας από τους πολύ ωραίους νέους άντρες, ο Μάνος Πανταζής, ο οποίος θέλει στη συνέχεια να σε ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα? Να σου πω, είμαι συνηθισμένη να με φέρνουν με μοτοσυκλέτα. Πολύ ωραίοι άντρες. Και είσαι συνηθισμένη να αρέσεις στους πολύ ωραίους άντρες. Και στους πολύ πολύ νέους. Είναι μόλις 22 ετών ο Μάνος. Αρέσει σε πολύ νέους. Αρέσω και σε νεότερους. Από 6 και βάλε. Από 6 ετών και βάλε. Νομίζω από 3 ετών και βάλε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μέσα στον κήπο αυτό σε παρακαλώ με τα πολύ ωραία λουλούδια. Μήπως θες να ξεκινήσεις με ένα τραγούδι? Δώστε μου λίγα λουλούδια να κρατήσω. Τα λουλούδια, την ανθοδέσμη. Συγγνώμη, μια ανθοδέσμη. Να σου πω, να μην την κρατάς τώρα που θα τραγουδάς. Όχι, βγάλει τον άλλο. Ναι, θέλω έτσι. Να σου δώσω ένα κόκκινο. Όχι, να μου τα δώσεις όλα. Να τα δώσω όλα, ένα μπουκέτο. Ορίστε, παρακαλώ. Τα λουλούδια. Πάρε. Είχα αγωνία, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έλεγα τι λουλούδια να τις πάρω, αν και είναι τόσο γλυκιά και τόσο φρεσική που δεν δίνει σημασία σε αυτά. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, αγάπη μου? Ναι, είχα αγωνία. Έλα να σου πω ένα τραγούδι από την ωραία μου κυρία. Και πώς να κοιμηθώ, παιδιά, και πώς να κοιμηθώ. Πώς να κοιμηθούμε εμείς. Πώς να κοιμηθώ, πέτω στον ουρανό, ακόμα σαν πουλί. Σαν να ήταν μαγικά τα φωτακή βραδιά, μα ξέρω το γιατί. Ξέρω πως χτύπαγε η καρδιά στο στήθο. Σε στο κρεβάτι πιο νωρίς και εγώ.
να κοιμηθώ. Με αργά, πολύ αργά, σβήσε το φως και τώρα τέλος ο χώρος. Είναι όλα μαγικά. Ξέρω πως χτύπαγε η καρδιά στο στήθος όταν με πήρε αγκαλιά. Μια νύχτα στο χώρο αναχαθώς κι εγώ. Μια νύχτα μου φτάνε να ζω. Να σου πω, θα σε κουράσουμε απόψε το βράδυ. Γιατί? Τρεις ώρες θα μείνεις κοντά μας, το ξέρεις. Μη μου λες. Τρεις ολόκληρες ώρες. Ξέρεις ότι ήρθα με τη μοτοσυκλέτα από Θεσσαλονίκη. Δεν κρύωνες. Δεν φοβήθηκες μην κρυώσεις. Δεν κρύωνα γιατί ήξερα ότι με περιμένει η ζεστασιά η δικιά σου. Η δικιά μας η ζεστασιά των τηλεθεατών απόψε. Λοιπόν, για τρεις ολόκληρες ώρες. Είναι δυνατόν να κορτάσει κανείς την αλήθεια. Τρεις ολόκληρες ώρες τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Ναι. Και θα χορέψεις και θα τραγουδήσεις. Ναι, και θα πω και να... Και θα πεις και διάφορα άλλα πράγματα και θα κάνουμε πρωτοτυπίες και λεπουδιές και όλα αυτά. Λίκη, όμως, πρέπει να αφήνουμε και να δίνουμε μικρές γεύσεις στους τηλεθεατές. Ωραία. Θα με μισήσουνε βέβαια. Θα σας την πάρω για τρία μόνο λεπτά. Τρία μόνο λεπτά και κοντά σας για τρεις ώρες. Alle gare, όταν τελειώνει. Alle gare, alle gare, το θέλεις
κεφάλι. Αλεγάρε, αλεγάρε. Μη σταματάτε μη, ούτε για μια στιγμή. Το λαλιγάλι. Αλεγάρε, αλεγάρε. Ένα κοχύλι μες στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Μέσα απ' το φύσιμα του ανέμου, σε καρτερόν αρτής παλέμου, σε καρτερόν αρτής παλέμου, στον ήλιο του μεσημερινού. La 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 la. Σε βάλω σε ταξί. Θέλω και πια θέλω γέλια κι η φωνή μου να ακουστεί. Απόψε κρεμαστεί. Όσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά, θέλω να σε καμαρώνω όλη τούτη τη βραδιά. Μια θέα, το βλέπετε και εσείς, δεν είναι ανάγκη να λέω εγώ. Τι σου θύμισαν. Μου λες πολλά. Μου θύμισες ότι ήταν τα καλύτερα μου χρόνια. Ήταν τα καλύτερα σου χρόνια πια. Είπα φύγαν.
Φύγαν. Ποιο το λέει αυτό? Το λες ο Λουκιανός και η Λαϊδάνη σε ένα υπέροχο τραγούδι. Σαν παλιό σινεμά. Ναι, αυτό. Όχι ότι το λες εσύ. Ο Λουκιανός και η Λαϊδάνη το λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω... Εγώ δεν λέω κακά λόγια. Όχι. Εσύ δεν λες κακά λόγια. Ναι. Εσύ θυμάσαι μόνο τις πολύ καλές στιγμές, αν δεν κάνω λάθος. Τις θυμάμαι γιατί υπάρχουν. Έτσι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν είναι μια ανάμνηση, είναι του παρόντος που λένε. Ένα γεγονός. Συμβαίνει σήμερα. Αυτές οι ταινίες ζουν, αναπνέουν, υπάρχουν, μας δίνουν κέφι. Ξέρεις ότι κάθομαι και τις χαζεύω κι εγώ καμιά φορά. Μη μου πεις, πότε βρίσκεις χρόνο και κάθισε. Όταν είμαι καμιά φορά στο σπίτι, όταν πάρει το μάτι μου έτσι, όπως χαζεύω και σένα. Α, με χαζεύεις. Πολύ. Σε ευχαριστώ, Αλίκη μου. Οι παλιές ταινίες, εκείνες οι ταινίες, που δεν είναι παλιές γιατί είναι πάντα καινούργιες, και η εκπομπή σου είναι μια ανάσα στη τηλεόραση, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι όσες φορές κανείς παρακολουθεί τις ταινίες σου, ανακαλύπτει περισσότερα πράγματα. Βλέπει και χαίρεται και ευχαριστιέται περισσότερο την Αλίκη. Την Αλίκη που αγαπάει όλος ο κόσμος. Αυτό πού το αποδίδεις εσύ? Τι, εσύ πού το αποδίδεις που σε αγαπάει όλος ο κόσμος? Άσε τώρα, τώρα εγώ όλοι δεν μπορώ λένε, να μιλήσω. Όλοι λένε πες μας το μυστικό. Συγγνώμη, εγώ θέλω να μιλήσω για σένα γιατί εσύ... Εσείς που μας ακούτε φίλες και φίλοι, η Ρούλα με ρωτάει, στους τηλεθεατές απευθύνομαι, ποιο είναι, λέει, το μυστικό που με αγαπάει ο κόσμος. Εσένα, ποιο είναι το μυστικό σου? Κάτσε, εγώ δεν... Είναι τι εκπέμπεις, αγάπη μου. Αν... Εκπέμπεις ειλικρίνεια. Ε, αυτό είναι. Είσαι μία ειλικρινής. Εκπέμπεις ακτινοβολία. Αλλά... Κι άλλες εκπέμπουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και το ταλέντο, Αλίκη. Υπάρχει το ταλέντο πάνω απ' όλα, προϋπόθεση. Υπάρχει η αγάπη για αυτό που κάναμε όλοι μας. Μια γενιά ολόκληρη ανθρώπων δώσαμε τα καλύτερα μας χρόνια. Νομίζω ότι αυτός ο κινηματογράφος θα υπάρχει. Είναι και μια εικόνα αυτής της εποχής. Άμα θες να δεις πώς ήταν η Αθήνα εκείνο τον καιρό. Ε? Τον καιρό εκείνο. Τον παλιό. Τον παλιό καιρό. Εγώ δεν νομίζω. Κάθε φορά που σε ρωτάνε σε συνεντεύξεις και σου λένε να αναφερθούμε λίγο στο παρελθόν, να αναφερθούμε λίγο στην πορεία σου, στην κινηματογραφική, να ξεχωρίσεις αυτό, να ξεχωρίσεις εκείνο. Πες μου, οι σκέψεις ειλικρινής, ποιες είναι οι δικές σου? Ρε παιδιά, τι με ρωτάτε, τι θέλετε? Όχι, σωστά με ρωτάνε, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Υπάρχουν οι ταινίες που αγάπησα περισσότερο, είναι οι ασπρόμαυρες, πρώτες μου. Είμαι και πιο αυθόρμητη και πιο αληθινή, ξέρεις. Μετά έμαθα να στείνομαι, έμαθα τα φώτα, κατέβασα το φως αυτό, ανέβασα το άλλο. Και έχασα τον αυθορμητισμό μου. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Πότε έχασα τον αυθορμητισμό, όταν άρχισε αδιέχρωμες? Ο κινηματογράφος. Όχι, σιγά σιγά. Μήπως σιγά, είσαι σιγά. Συγκεντρωτικό άτομο. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό. Μήπως ήθελες και θέλεις, εξακολουθείς να τα ελέγχεις όλα. Και θα πω κάτι στους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν, ότι νομίζω ότι είναι τους ανθρώπους εκείνους που δεν ενδιαφέρεται μόνο να είναι η ίδια άψογη από την κορυφή μέχρι τα νύχια, αλλά φροντίζει και γύρω-γύρω οι άλλοι που την πλαισιώνουν να είναι και αυτοί άψογοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η σωστή δουλειά, η σωστή παραγωγή. Και εγώ κάνω παραγωγή από πολύ μικρή. Έχω πάρει τα ενία στα χέρια μου που λένε από κοριτσάκι. Είχες, ήτανε πολύ σκληρή. Η ρόλη της ζωής. Δεν λέω για τους ρόλους αυτούς που τους βλέπουμε εμείς, ναι, συχνά στην τηλεόραση και σε θαυμάζουμε και σε αγαπάμε. Αλλά η ρόλη, η δική σου προσωπική η ρόλη που είχες ήταν πάντα σκληρή. Σε κούρασε. Εννοείς η ζωή. Η ζωή. Η ζωή. Ναι. Κουραστική αλλά και ευχάριστη. Mm. Και το χειροκρότημα και τα φώτα και η λάμψη. Αλλά και ύστερα αυτή η αγάπη που σου μένει, αυτή η γεύση μετά το μπράβο. Ε, χειρίζεις, είπα μπράβο. Χειροκροτήστε. Μετά το μπράβο. Μετά από τόσα μπράβο που έχεις πάρει στη ζωή σου. Ναι. Οι γεύσεις, αυτές είναι οι πιο γλυκές. Νομίζω ναι, ότι λες δεν πήγαν χαμένα τόσα χρόνια. Δεν φύγαν άδικα τα καλύτερα μου χρόνια. Κάτι έμεινε, άξιζε τον κόπο και στο κάτω-κάτω μπορώ ακόμα να κάνω πολλά πράγματα. Το ότι δεν έχω χάσει την ελπίδα είναι πολύ σημαντικό, Ρούλα, γιατί ξέρεις, εκείνο που ήθελα να δώσω στον κόσμο είναι αυτό που πίστευα, ότι
αύριο είναι μια καλύτερη μέρα. Το πίστευες αυτό. Ναι, πάντα. Και ότι οι μέρες που δεν γελάμε, βρε αδερφέ, είναι χαμένες μέρες. Είναι σαν να μη ζούμε. Θες να μου πεις δηλαδή ότι σε όλες αυτές τις ταινίες που εμείς παρακολουθούμε και που εσύ γύρισες, ήσουνα η αυθόρμητη, η ζωντανή, η ειλικρινής και η κεφάτη αλληλική. Ναι. Όποια προβλήματα και αν αντιμετώπισες, προσωπικά, οικογενειακά, φίλων κλπ. Κλπ. Ήταν μια άλλη μέρα για σένα. Ήταν μια άλλη μέρα. Μόλις έμπαινα στο πλατό, ήταν η καινούργια μέρα, η δουλειά μου, η δημιουργία. Η χαρά της δημιουργίας είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό που λέγεται, ποιο? Ότι οι μεγάλοι stars κάποια στιγμή όταν μείνουν στο σπίτι τους με 2-3 φίλους νιώθουν απέραντη μοναξιά, ισχύει? Γιατί μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να μας τα πει είσαι εσύ. Εγώ δεν έχω νιώσει, δεν δούλα μου, καμία μοναξιά. Είναι η ζωή μου πραγματικά γεμάτη από αγάπη. Έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη, μα πάρα πολύ. Σε γεμάτη. Ναι, και από τον κόσμο, από την οικογένειά μου, από τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου. Δεν νομίζω ότι... και αν υπάρχουν αντιρρήσεις, ότι είναι επί της ουσίας. Δεν είναι επί της ουσίας. Αμπά. Αμπά. Ταλέντο, νάζι, σκέρτσο. Προσεγμένες πάντα. Κινηματογραφικές δουλειές, προσεγμένη εμφάνιση. Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένη. Γιατί? Πρέπει να σου το πω γιατί. Γιατί ήρθα... Και με τη μηχανή κιόλας. Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Και μόνο για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σου κάνω δώρο σήμερα, εμείς οι τηλεθεατές, σου κάνουμε δώρο ολόκληρη την εκπομπή δικιά σου. Είναι πολύ λίγο. Απουσία θα μου βάλει Θεσσαλονίκη, γιατί... Γιατί? Με περιμένουν για την παράσταση. Θα πας, παιδί μου. Μην φύγετε, μην νομίζετε ότι θα μείνει. Με τα μεσονύκτια θα κάνω απόψε. Ναι, αλλά τα τραγούδια σου έχουμε κάνει κάποιες ενότητες. Τα τραγούδια μου, εγώ μια ζωή τραγουδάω. Μια ζωή τραγουδάς. Μια ζωή τραγουδάς. Και έχεις ακούσει και διάφορα που τραγουδάς. Ναι, ποιος δίνει σημασία. Από τη στιγμή που με υπογράψανε μεγάλες φυσιογνωμίες, όπως ο Χατζηδάκης, ο Λοΐζος, ο Ξαρχάκος, ο Θοδωράκης, δεν πέφτει σε κανένα λόγο να μου κάνει κριτική για το πώς τραγουδάω και αν τραγουδάω και πολύ ωραία τραγουδάω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σχολιάσω. Ναι. Και τραγουδάω και τώρα στη μελωδία της ευτυχίας που παίζω στη Θεσσαλονίκη. Σε έχω ακούσει και στην Αθήνα. Το είδες το έργο. Φαντάζομαι, δεν πρόλαβα να έρθω. Καλά, μην με μαλώσεις. Θα έρθω Θεσσαλονίκη όμως. Θα κάνω... Έλα, γιατί θα είμαστε εκεί μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Το ξέρω. Εντάξει. Αλλά εγώ θέλω να σχολιάσω μαζί με τους τηλεθεατές και μαζί σου μερικά από τα τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει. Ποια κουκλίτσα. Περίμενε, Αλίκη μου, να τα δούμε όλα απόψε εδώ. Σας παρακαλώ γρήγορα τα πλάνα να πέφτουν και να σχολιάζουμε. Τα τραγούδια είναι έτοιμα. Ζω με δίχως στενοχωριά κι ας μου λείπουν τα λεφτά, κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγκούφι, θα τον έχουνε οι άλλοι πάντοτε για κλωτσοσκούφι. Μπράβο, βρες και μη σε νοιάζει, η ζωή μας όλα αλλάζει. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιες τραγούδισε και γέλα, κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, τράβα μπρος και χαμογέλα. Ένα κοχύλι μες στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Θέλω μια θάλασσα παιδιά, να πιω να ξεδιψάσω. Ρίξω να λέμε μια βροχή, απόψε που με μοναχή. Ρίξε κι ας ξεβαγιάσω, ρίξω να λέμε μια βροχή,
είσαι κι ας είσαι παγιάσο. Γιατί μου μοιάζει στα τάσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες και έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Πιστεύεις ότι μοιάζεις λίγο στη θάλασσα, φοβάσαι τη θάλασσα, την αγαπάς? Τη λατρεύω τη θάλασσα. Λατρεύεις τη θάλασσα. Δεν μοιάζεις. Μπορώ να ζήσω χωρίς τη θάλασσα, ναι, μοιάζω. Είμαι σαν τη θάλασσα. Πότε μπουρινιάζω, πότε είμαι ήρεμη και γαλήνια, πότε αστράφτω και πότε χτυπάω πάνω στα βράχια το κεφάλι μου. Μπα, παπ. Και πώς στη θάλασσα. Και πονάς. Πονάς μόνη. Και πονάω μόνη μου και δεν το ξέρει και κανείς. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλουν καθόλου να πονάνε οι άλλοι γύρω σου. Ούτε να πονάνε οι άλλοι γύρω μου, ούτε να δείχνω ποτέ τον πόνο μου. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κρατάω μια σημαία για να λέει ζήτω η ελπίδα και η αισιοδοξία. Αισιοδοξία πάνω απ' όλα, ναι. Και χαμόγελο. Ναι, 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 ναι. Και για τους άλλους το ίδιο φαντάζομαι θα θέλει. Βέβαια. Θέλω οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και να κάνουν όνειρα. Αυτό μου αρέσει. Ονειρεύεσαι. Συνέχεια, ναι. Θα έλεγα ότι ονειρεύεσαι. Συνέχεια. Όμως από τη Μανταλένα τώρα σου έχουμε ετοιμάσει κάτι. Κάτι που δεν το ξέρεις, κάτι που πιστεύω ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κουκλίτσα μου. Το τραγούδι αυτό που συγκοψιτήριζες πριν από λίγο και ακούγαμε κι εμείς και ξέρουμε όλοι τα λόγια. Ένα σπουδαίο, σπουδαίο καλλιτέχνη στο αφιερώνει με το σπουδαίο, σπουδαίο γιο του, που κι αυτός ξεχωρίζει τον τελευταίο καιρό πολύ και είναι και φίλος του γιού σου. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι? Ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρκακούρης. Στα λαστά πλατιά σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου, τη μικρούλα την καρδιά. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα επάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε όνειρα φιλιά και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά. Έχω ένα καημό που με τρώει γλυκά και με λιώνει. Έχω ένα καημό, θα έρθω να στον πω. Αδερφή μου εσύ, θάλασσα που σ' αγαπώ. Κύματα πουλιά, στα ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά. Την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά, να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά. Είναι περίεργο που σε όλους τους ανθρώπους, για να δείξει ότι είναι μεγάλος, προσθέτεις επίθετα. Στην προκειμένη περίπτωση, κι αν ακόμα αφαιρέσεις και αφήσεις μόνον το μικρό, φτάνει.
Εάν θα πεις δηλαδή αλίκη σκέτο, μιλάς για τη Βουγιουκλάκη. Και το φαινόμενο δηλαδή. Και τα φαινόμενα δεν θέλουν ανάλυση. Θέλουν σεβασμό και αγάπη. Αυτά νιώθω για σένα κι εγώ, αλίκη. Δεν είχες, με συγκίνησες. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Με γύρισε πίσω χρόνια, τότε που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη και πηγαίναμε και ακούγαμε το Γιάννη τότε που πρωτόβγαινε και τραγούδαγε. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά από εκείνη τη... από τις αρχές και εμείς πιτσιρίκια είμαστε νιώπαντροι με τον Δημήτρη. Είχαμε πει ότι αυτός θα γίνει καλά και το πιο λαμπρό αστέρι και έγινε. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, του γιού σου και συγχαρητήρια στο Χάρη. Αυτά. Η Αλίκη συγκινήθηκε και συγκινήθηκε ειλικρινά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι μπροστά σας, απέναντί σας και είναι η πραγματική. Ειλικρινής. Λίγο συγκινήθηκε. Λίγο συγκινήθηκες. Επειδή όμως έχουμε πολλά πολλά να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί της, πάλι θα σας την κλέψω για 2-3 λεπτά. Αλλά πρέπει να μείνετε μαζί μας, να δούμε αν θα καταφέρουμε απόψε να σκιαγραφίσουμε με τα δικά σας χρώματα, με τις δικές σας πινελιές, το πραγματικό πορτρέτο της Αλίκης. Την Αλίκη που εσείς αγαπάτε τόσα χρόνια. Πρόβλημα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι εδώ κοντά μας, αλλά φαντάζομαι ότι θα θέλετε να ρωτήσετε χιλιάδες πράγματα, όπως και εγώ. Αλλά έχει δώσει χιλιάδες συνεντεύξεις και τόση ώρα ψάχνω να βρω τι να τη ρωτήσω. Προσπαθώ να πρωτοτυπήσω, αν τα καταφέρω. Για να δούμε. Θα βοηθήσεις κι εσύ. Ναι, κοκλίτσα. Δεν μου λες τι σου θυμίζει η Μανταλένα, μην μου πεις για γυρίσματα κι αυτά. Η Μανταλένα... Περίοδος ζωής. Ήταν η πιο ξένιαστη εποχή. Μαζί με το σχολείο, μετά το σχολείο είναι όλα αυτά. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο γύρισμα το πρωί και το βράδυ όλο το συνεργείο περίμενε τι θα μαγειρέψω. Μαγειρεύες εσύ για το συνεργείο. Βέβαια. Υπέροχα φαγητά. Από διάφορους αυτοσχεδιασμούς που έκανα με ψαρικά, ξέρεις το νησί τι είχε τώρα, της Παναγιάς στα μάτια. Φοβερές μακαρονάδες, να τα ακούει και ο Στέφανο. Κάνω κάτι μακαρονάδες, Στέφανο, φοβερές. Πρέπει να έρθουμε. Και, να βέβαια. Και η ξενιασιά και, και όλη η ζωή μπροστά και εκείνη η θάλασσα του νησιού η πεντακάθαρη και εκείνο το νησάκι το απάτητο, το ελληνικό και τώρα... Μόνη σου ήσουνα? Τότε μόνη, στο νησί τουλάχιστον. Στο νησί, μόνη σου. Θυμάσαι τον εαυτό σου να είσαι μόνη σου χωρίς να έχεις τον αγαπημένο, έναν αγαπημένο πρόσωπο δίπλα. Ερωτικά πάντα το λένε. Άκουσε, Ρούλα μου, εκείνη την εποχή για να έρθει το καράβι ήθελε μια εβδομάδα. Λοιπόν, ο αγαπημένος μου είχε και κάτι δουλειά στην Αθήνα. Και έτσι ήμουν μόνη μου. Η αλληλογραφία πώς γινόταν, η επαφή πώς γινόταν? Με το τηλέφωνο, έλα, τώρα στάζει. Δεν μιλάνε και για την εποχή των ανθρωποφάγων. Γι' αυτό σε ρώτησα, για να μπούμε στο χιούμορ πια. Για να μπούμε στο γέλιο, στην πλάκα. Η Μανταλένα ήταν το 1960, πήγε στο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ, Ρούλα. Μες στην Κλαμουριά. Μες στην Κλαμουριά, ναι. Χλιδάτο, τίπλα να έχουν τα Όσκαρ. Ναι. Λοιπόν, φορούσαν υπέροχο άσπρο φόρεμα, με ένα κόκκινο παλτό, ντύμισο κρίτσας μου το είχε σχεδιάσει και ένα τουρκουάζ μετά που πήρα και το βραβείο εκεί, από τα χέρια της Κατίνας Παξινού και του Στράτη Μυριβίλη. Και στην ίδια χρονιά βραβεύτηκε ο Δημήτρης Χόρν, ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Τι να σου λέω τώρα. Είναι σταθμός όμως, σταθμός στην πορεία σου. Όχι, η ταινία αυτή και το βραβείο αυτό. Το βραβείο δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει από ποιους πήρα το βραβείο και η εποχή εκείνη και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που δεν ξέρω σήμερα αν έχουν αντικατασταθεί. Ελπίζω ότι υπάρχουν και σήμερα σπουδαίοι άνθρωποι. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου. Στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. Με τους ανθρώπους σε κάνουν εύκολα οι άνθρωποι να γελάς. Βλέπεις γύρω σου να έχουν χιούμορ. Ή μήπως είσαι εσύ ο επαναστάτης της παρέας? Κοίταξε, και εσύ τους κάνεις. Με τις παρέες μου γελάω πάρα πολύ. Καταρχήν κοροϊδεύω τον εαυτό μου πρώτον και κύριο. Τα ακούτε? Αυτό σε χάζεσαι. Τόσο χιούμορ, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
ας πούμε, λέω, αυτοί που φύγαν από την Ελλάδα, δύο πράγματα θυμούνται, την Ακρόπολη και την Αλληλεγγύη. Τα εθνικά μνημεία. Τι άλλο λες, παιδιά. Έναν άλλο αυτοσαρκασμό που κάνεις. Πολλά, πολλά, πολλά. Τέτοια τώρα που λες και ψέματα όμως. Είσαι ψεύτρα, υπάρχει και ταινία. Να σου πω. Είσαι ψεύτρα. Άλλο είτε... Λίτσα. Μην τσακωθούμε στον αέρα. Πες μου. Ψεύτρα δεν είμαι. Δεν μπορώ να είμαι. Βέβαια, πιο μικρή έλεγα ψέματα. Είχα τρελάνει τη μάνα μου. Αλλά δεν έλεγα το ψέμα για να πω ψέμα. Ήθελα κάτι να δικαιολογήσω. Δηλαδή, εγώ πήγαινα και έκανα τα όνειρά μου μόνη μου και τις απαγγελίες μου και στη μαμά μου έλεγα ότι συνάντησα τον καθηγητή της φυσικής και είπε ότι είμαι αδύνατη στη φυσική και πρέπει να κάνω ιδιαίτερο μάθημα και έρχεται η μάνα μου στο σχολείο και πιάνεται με τον καθηγητή καυγάς ολόκληρος και αυτός δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος. Το είχα σκαρπιστεί. Σενάριο κατάλαβα. Αλλά δεν λέω ψέμα. Δεν μπορώ να πω ψέμα για το ψέμα. Γίνομαι κατακόκκινη, τα χάνω, άσε που φαίνεται στο μάτι μου. Να σου πω όμως, στις ταινίες δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί έλεγες πάρα πολλά ψέματα και με μεγάλη ευκολία θα έλεγα. Πού τα ανακάλυψες. Εγώ που τα ανακάλυψα, όλοι τα ανακαλύψαμε. Εδώ έχουμε απομονώσει πολλά ψέματα. Μπα. Και πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο σαρκασμός στις ταινίες, υπήρχε, όχι. Πάντα. Πάντα νομίζω. Ναι. Ναι. Καταρχήν, με έχεις δει πως τρώω στις ταινίες. Σε έχω δει. Έτσι τρως δηλαδή και όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε φίλους και σε τραπέζι. Είμαι, εντάξει. Μ' αρέσει το καλό φαγητό. Ναι. Είμαι λιχούδα. Αλλά η άνεση έτσι. Το στερούμε. Το στερείσαι. Ναι, ναι. Η άνεση έτσι που τρώω με τα χέρια, ναι, μ' αρέσει όταν βρίσκομαι κάπου στην εξοχή. Να είμαι έτσι φυσική, απλή και. Γιατί δεν θα πρέπει κανείς να είναι ο εαυτός του όμως. Έτσι με. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε παρακαλώ τα πλάνα. Γιατί λέμε για χιούμορ και για ψέμα. Σας φώνησα. Καλή, τι με πάνεστες, μου άλλαξε τα φώτα. Κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο τελειώνουμε. Ευτυχώς που έχω δύο πόδια. Σκέψου τι θα γινόταν αν ήμουν 40 ποδαρούσα. Αχ, και χιούμορ. Αυτό μας έλειπε. Πώς σε τρακάρισε δηλαδή. Πώς με τρακάρισε, πώς τρακάρουνε. Μου δώσε μία μπαμ. Δηλαδή με το πίσω της σε τρακάρισε. Ναι, με το πίσω της. Δηλαδή να σου εξηγήσω, ήταν σταματημένη αυτή και της δίνω εγώ μία από πίσω. Δηλαδή εσύ τι τρακάρισε. Εγώ ναι. Μπερδεμένα μου τα λες. Μπερδεμένα είναι Νίκο μου, τώρα τι να σου πω. Άντε, θέλω να σου πω. Πάμε. Ένα, δύο, ένα. Αυτό θα το κάνεις κάθε μέρα ένα τέταρτο. Ποιο δηλαδή. Με τα βιβλία. Ποια, με τα βιβλία στη μάπα. Και προς Θεού, μην ξαναπείς αυτές τις λέξεις. Τι είπα πάλι. Μάπα. Μάπα. Πώς θα τη λέω τη μάπα, καφάς, θα τη λέω. Τι καφάς, παιδί μου, κεφάλι. Α, καθαρεύουσα. Τι είναι αυτό. Τα αγάπη μου. Μέρι. Τι είναι. Για να δω. Τι είναι αυτό. Πώς έγινε. Πάει και το πισινό. Πώς έγινε. Απλούστατο. Τι απλούστατο. Στάσου Νίκο μου, θυμάσαι που είχαμε σταματήσει. Μόλις χτύπησα εγώ την προστίνη μου, με χτύπησε με ένα πισινή μου, κατάλαβες. Για να δεν καταλαβαίνω εγώ. Τώρα Νίκο μου, ότι δεν καταλαβαίνεις το εξήγησε εγώ. Γιατί μου είπες για γρατζουνισματάτινο, εδώ πρόκειται για Χειροσίμα. Απλούστατον. Για να μην στα πω όλα μαζί και στεναχωρηθείς. Ενώ έτσι λίγο-λίγο σου ήρθε καλύτερα, Νίκο μου. Τέλος πάντων. Μήπως το χτύπησες πουθενά αλλού. Ξέρω εγώ, Νίκο μου. Να δούμε. Να δούμε. Σου... Λοιπόν, είναι μυστήριο. Ποιο είναι κάτι μου. Πώς θα κατάφερες να το πάρεις αυτό το κίνητο και να μου το γυρίσεις κουδουνίστρα. Άκου. Το ρίξες στο χαλιγκάλι. Καλά, το
αυτοκίνητο. Πού το βρήκες, Αλέκο μου, αυτό? Εμείς το βρήκαμε. Πού το βρήκατε, παιδιά? Το βρήκαμε, ψάξαμε και το βρήκαμε. Γιατί εγώ αυτό το είχα τρακάρει, στα αλήθεια. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Α, δεν είναι το ίδιο? Δεν είναι το ίδιο. Α, θυμάστε δηλαδή στιγμιότυπα από την αυτό ταινία. Είναι ένα σεντές, ναι. Είναι αυτό που φλερτάριζε όταν ήμουν μικρή. Τότε, πριν. Ακόμα για να μάθω να οδηγώ που δεν έμαθα ποτέ. Αλλά έκανε στο σοφέρινα όμως. Είχες το θράσος. Έκανε στο θράσος. Είχα το κουράγιο να οδηγήσω χωρίς να ξέρω. Την πόλη. Αυτό θα πει παιδί μου τρέλα, κατάλαβες. Το ήξερε ο κύριος Αλεξανδράκης αυτό ότι δεν ήξερες να οδηγείς? Όχι, το ξέρανε, αλλά μου δείξανε. Μου λένε αλικάκι, θα μπεις από εδώ, θα πατήσεις αυτό. Πολύ δύσκολα. Κάποιος έβαζε την περούκα από μακριά που έπρεπε να τρέχει και να κάνει τέτοια. Ναι, στα μακρινά. Ναι. Αλλά στα κοντινά που οδηγούσα εγώ κανονικά και κάποια στιγμή κάτι που αναξοκελάριο, stop. Κάτι εγώ κοιτάθηκα στο καθρεφτάκι να δω τέλος πάντων πώς είχε. Ναι, αυτά. Και αυτό το αυτοκίνητο πάει και πέφτει σε ένα δέντρο. Μπα! Πέφτει το δέντρο από πάνω. Μου ανοίγει το κεφάλι, ναι. Έκανα ένα καρούμπαλο τόσο, 15 μέρες στο νοσοκομείο με διάσηση. Τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι. Αν τα θυμάστε όλα αυτά που συνέβησαν, σταμάτησε το γύρισμα, φαντάζομαι, ανησυχήσατε όλοι. Ναι. Και θα έπαθες φοβία. Ούτε επίτηδες να το είχε κάνει. Τι είπατε? Ούτε επίτηδες να το είχε κάνει τότε, γιατί έπρεπε να κάνει στην ταινία γκάφες με το αυτοκίνητο. Να σας πω κάτι, έκανε επίτηδες γκάφες. Πώς περνάκατε στα γυρίσματα? Πείτε μας, σας παρακαλώ. Αριστούργημα πάντα. Αριστούργημα. Με την Αλίκη πάντα, οπότε έκανα ταινία. Φοβερή πλακατζού εγώ. Πλακατζού, ναι. Ήξερα πάντα ότι όταν με φωνάζανε για ταινία με την Αλίκη, ότι θα περάσω πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα του δώσω ένα φιλί, δεν μπορώ. Θα του δώσω 10 φιλιά. Δηλαδή, για εσάς το γύρισμα με την Αλίκη ήταν ευτυχία. Περνούσαμε πολύ καλά. Γελούσαμε συνέχεια. Αυτό που μ' άρεσε στην Αλίκη... Ναι, τι σας άρεσε αλήθεια στην Αλίκη? Καλά, είναι πανέξυπνη. Και το χιούμορ της ήταν ένα ειδικό χιούμορ. Λέω ήτανε γιατί τότε το ζούσα. Πιο έντονο. Κορόιδευε συνέχεια τον εαυτό της. Το ακούσατε προηγουμένως τι μου έλεγε? Όχι, ήμουνα μακριά, ήμουν έτσι. Αυτοσαρκάζεται, πειράζει τον εαυτό της. Ναι, ναι. Μεγάλη επιτυχία αυτή και μεγάλη εξυπνάδα. Τι του έσουρνε του εαυτού της? Μου λέει μια φορά, να σας πω, είμαστε στη Θεσσαλονίκη και ήμουνα με το Λάκη, το Λαζόπουλο. Λοιπόν, μια παρέα, εγώ εκείνος γίναμε μια παρέα, όλοι μου λέει βλέπεις αυτή την κοπέλα? Λέω ναι, μου λέει είναι φοβερή αρχαιολόγος. Δηλαδή συνεχίζει τις ανασκαφές του Ανδρώνικου τώρα. Λέω σοβαρά? Μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς αυτή η κοπέλα τι βρίσκει. Λάκι μου, του λέω, είναι φίλη σου? Μου λέει πολύ. Μη με βρει. Μη με βρει. Κατάλαβες, η αρχαιολόγος. Φαντάζομαι, κύριε Αλεξανδράκη, με πόση ευκολία. Καλά, είναι γνωστό ότι εσείς τα μαθαίνατε αμέσως όλα τα κείμενα, τα έχουμε πει σε μια προηγούμενη εκπομπή, αλλά φαντάζομαι με πόση ευκολία η Αλίκη περνούσε το χιούμορ μέσα από τις ταινίες. Δεν χρειαζόταν να κάνει καμία προσπάθεια και καμία πρόβα, ναι, έτσι. Ναι, πραγματικά. Τι θυμάστε, Αλίκη, τι σας έχει μείνει έτσι πιο έντονα από τη συνεργασία σας ή ποια ταινία? Ποια ταινία? Ποια ταινία? Πόσες έχετε κάνει? Πάρα πολλές, Αλίκη, ε. Η πρώτη ήταν το κορίτσι με τα παραμύθια. Σ' αγαπώ, Άγγελε. Σ' αγαπώ. Ναι. Θα θυμάσαι? Που, τι κρύο τραβήξαμε, τι τροχές, τι στις λίμνες. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά περνούσαμε ωραία. Περνούσατε ωραία. Το κρύο το θυμόσαστε όμως το μέχρι τώρα. Ναι. Ποια άλλη ταινία έτσι θυμάστε έντονα? Όλες τις θυμάμαι έντονα. Και, και όλες. Τα παρασκηνιακά είναι αυτά που ενδιαφέρουν πιο πολύ εμάς βέβαια. Το δόλωμα. Α, το δόλωμα, ναι. Ναι, ωραία. Η Σοφερίνα. Σοφερίνα, το Κουφί, η Μαρία τη Σιωπή. Μαρία τη Σιωπή που έκανα το. Ήταν κοφάδαρη που τη έκανα το δάσκαλο. Τι μου έλεγε από απέναντι όταν δεν την έβλεπε και όταν ήμουν. Μου έκανε διάφορα τέτοια, το ψάρι. Ψάρι. Κάτι τέτοια αυτά. Και από τον κορόιδευα βέβαια. Του έκανε αστεία για να γελάει ξανά το πλάνο. Να πούμε ότι ήταν το πειραχτήρι.
αυτά. Της άρεσε πολύ να είναι. Της άρεσε. Αλλά πολύ. Έτσι ένιωθε, έτσι ένιωθε. Σαν χαρακτήρας έτσι είναι. Δηλαδή βγάζει το πραγματικό της αυτό. Πάνε. Αυτό θέλουμε να μας πείτε, ότι δεν χρειαζόταν να προσποιείται στις ταινίες της. Είναι η αλήκη, ε. Κι όμως δούλευε πάρα πολύ. Και εξακολουθεί, κύριε Αλεξάνδρε. Πάρα πολύ. Τις ταινίες εκείνες, λέω. Ναι. Ερχόταν πρώτη. Ερχότανε πρώτη. Στην αρχή ναι. Τι άλλαξε. Στις πρώτες ταινίες. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραίος συνάδελφος. Πολύ ωραίος συνάδελφος. Εγώ πάντα με χαρά έκανα ταινία με την Αλέκο. Να πω κάτι για τον Αλέκο. Δεν υπήρχε γυναίκα και δεν υπάρχει. Αλλά εκείνη την εποχή που να μην ερωτεύεται τον Αλεξανδράκη. Εγώ τον αγάπησα τόσο πολύ πάνω από τον έρωτα. Και κέρδισα τη φιλία του. Και μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Ναι, νομίζω το καλύτερο. Το πιο σημαντικό. Μπορούσε Ματενέρ συμπροταγωνιστής με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να τη δει την Αλίκη μόνο ως φίλη. Ένα τέτοιο ζουμερό φιλικό, ένα θηλυκό με όλη τη σημασία της λέξης. Εσείς που μας έχετε πει ότι έχετε αδυναμία στα θηλυκά, πώς αντισταθήκατε? Την αλήθεια θα πω. Όταν ήταν φίλη μου. Α, ήταν φίλοι σας. Και είναι φίλοι μου. Γίναμε φίλοι από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Σχεδόν η πρώτη ταινία ήταν. Από τη σχολή την ήξερα που πήγαινε. Εγώ έπαιζα στο Εθνικό τότε. Κοριτσάκι. Τι, πιστέψατε ότι θα γίνει ένα υπέρλαμπρο αστέρι από τη σχολή? Είχε φαινότανε, κάτι. Φαινότανε. Και όχι μόνο σε μένα, όλοι το λέγανε. Όλοι το έλεγαν. Όλοι το λέγανε. Χαίρεστε την πλέον. Απόδειξε ότι έπαιξε την Ιουλιέτα πριν βγει από τη σχολή. Πριν βγει από τη σχολή. Ένα άπειρο κορίτσι. Δεν ήταν καθόλου άπειρη, γιατί δεν αστειευόταν η σχολή που πηγαίναμε του Εθνικού τότε. Και ο δάσκαλος που είχαμε ορομπεί ήταν σπουδαίος. Όμως σε πάρα πολλές ταινίες, και αυτές θέλουμε να σχολιάσουμε μαζί με την Αλίκη και με εσάς, ήταν και λίγο, όχι λίγο, έως αρκετά τσαχπινούλα, κατάφερνε τους πατεράδες της πάρα πολύ, τους σπουδαίους αυτούς ηθοποιούς με τους οποίους έπαιξε μαζί. Και σε πολλές ταινίες νομίζω είχε συμβεί να είστε με, να έχεις παπά κάποιον. Η Αλίκη όμως δεν ήταν, ποτέ δεν το έκανε αυτό στη ζωή της, δηλαδή να κάνει την τσαχπίνα. Α, αυτό θέλω να πω. Στις ταινίες, βέβαια, γιατί ήταν ο ρόλος που έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά δεν έχω δει την Αλίκη ποτέ να κάνει τέτοια τσαχπίνα. Ναι, παρασκηνιακά θα θέλω να πω, την είχατε δει ποτέ έτσι να κάνει και στη μαμά της και στον αδελφό της και στους φίλους της έτσι όλες αυτές τις τσαχπινιές που έκανε στους κινηματογραφικούς μπαμπάδες. Ορίστε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν ήμουνα όπως στην ταινία στη ζωή. Όχι, δεν νομίζω πως είναι. Να δούμε λίγο. Το εργαζόμενο κορίτσι, το σκληρά εργαζόμενο. Ήμουνα σκληρά, από τότε, σκληρά εργαζόμενο έως τώρα. Έως τώρα έως και τώρα. Έως πολλά άλλα χρόνια. Αντιμετώπιζε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα κάθε τι που έκανε. Να νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο τίποτα. Αυτό που λέμε συνέχεια. Να δούμε. Δεν έφερνε τον εαυτό της. Δεν ήταν τόσο εύκολο αυτό που έκανε. Μάλιστα. Να δούμε παρακαλώ τι εννοώ. Να δούμε τι εννοώ, γιατί έχουμε πολλά πλάνα από πολλές ταινίες με κινηματογραφικούς μπαμπάδες. Για να δω σας παρακαλώ και να σας πω στη συνέχεια. Ξέρω, γι' αυτό φωνάζω. Ξέρω ότι ήρθα για το προξενιό. Γιώ σας. Ρε να πάψε, γιατί άμα θυμώσω... Και να με σκοτώσεις, πατέρα, δεν πρόκειται να τον πάρω. Τον συγχαίρομαι, κατάλαβε το. Και εγώ σου λέω πως θα τον πάρεις, θες δεν θες. Μην τον ακούτε καλέ μπαμπά, εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω κύριε Διοικητά. Τι φταίσαι εσύ καλέ που ανέβηκα εγώ στο καράβι, εσύ με προσκάλεσες. Ό,τι θέλει λέει. Εγώ φταίω κύριε Διοικητά. Το ξέρω, το παράπτωμά μου είναι βαρύ. Γι' αυτό δεν έχω καμιά θέση εδώ μέσα. Έχεις. Έχεις μια θέση του κατάρτη. Και θα σε κρεμάσω. Θα σε κρεμάσω και τους δυο. Αν είχατε κόρη σαν το χαρακτήρα της Αλίκης, τι θα φοβόσασταν ως πατέρας? Κανονικά θα έπρεπε να μην φοβάμαι τίποτα. Ευχαριστώ, Αλέκο. Αυτό είναι το καλύτερο, τα λέει όλα. Ευχαριστώ. Γιατί είναι και σκληρή συγχρόνως και ευαίσθητη όταν είναι δυνατός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, κάτω από όλη αυτή τη γλύκα και όλο αυτό το κέφι, και όλο... είναι ένας που ξέρει τι θέλει, ξέρει τον δρόμο της που θα τον πάει. Δεν έχεις να φοβηθείς με την Αλίκη. Και οι φίλοι της δεν έχουν να φοβηθούν κοντά της, τους προστατεύει. Νιώθετε προστατευτικά. Πάρα πολύ. Κοντά της, υπερπροστατευτικά. Πάρα πολύ.
Αυτό ίσως είναι και μαγνητίζει περισσότερο το να έχεις πολλούς φίλους, το να μπορείς να είσαι κοντά τους συνέχεια και να σε εμπιστεύονται, έτσι κύριε Αλεξανδράκη. Ναι, και έγινε η αλήθεια που είναι σήμερα, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ νέο κορίτσι όταν ήταν η αλήθεια. Και αυτό δεν είναι απλό. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είχε την ωριμότητα του ανθρώπου που έχει ζήσει στο επάγγελμα χρόνια. Κι όμως ήταν εργάτης. Ήταν εργάτης. Και μάλιστα το μυαλό της δούλευε και πολύ σωστά. Εκεί εξακολουθεί να κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Αλλά λέτε εσείς γιατί... Γιατί μιλάω για εκείνες τις ταινίες που κάναμε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω. Δεν έχω παίξει το θέατρο. Δεν έχετε παίξει. Αυτό δηλαδή είναι φοβερό τώρα. Να κάνω εγώ πρόταση στον Αλέκο. Έλα, αγάπη μου, να παίξουμε και στο θέατρο. Το έργο που θα ανεβάσετε. Με μεγάλη χαρά, αλλά μη με βάλει. Με φώναξε και ήθελα να πάω. Λέω, επιτέλους θα παίξω με την Αλήκη στο θέατρο. Ναι. Έπρεπε να τραγουδάω. Τραγουδάει πολύ καλά η Αλήκη. Μα είμαι φάλσο εγώ. Μα κάτι το κατάφερνε. Και να το άλλο έπρεπε να είμαι ερωτευμένος μαζί της. Τώρα πια δεν πάμε για ζευγάρι, δεν πάει, είμαι μεγάλο. Α, λες αγάπη. Τι λες αγάπη. Άρα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος ρόλος, Αλίκη μου. Πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος ρόλος. Δεν θέλει να τραγουδάει. Δεν θέλει, είναι μεγάλος για σένα. Δεν θέλει να είναι ο αγαπημένος σου. Κάτι πρέπει να γίνει. Μπορεί να είναι μια χαρά ο αγαπημένος μου σε ένα έργο που θα σου πω αφού τελειώσει η εκπομπή. Και θα δεις... Μυστικά, μυστικά. Δεν μπορεί να μην συμφωνήσεις και να μην... Σαν φίλοι δεν πρέπει να έχετε μυστικά όμως. Έχουμε. Έτσι, έτσι. Έχουμε. Να σας πω, χαίρομαι τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι βγαίνουν ευθέως και λένε την άποψή τους για την εθνική μας στάρ, που είναι αδιαφυσβήτητα η Αλέκη Βουλιοκλάκη. Στεναχωριέμαι για κάποιους άλλους που ενώ τη βλέπουν και τη βλέπουν μανιωδώς και την αποδέχονται και την παρακολουθούν, όταν τους ζητάμε τη γνώμη τους λένε καλά τώρα ξέρετε θα δούμε και αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως η Αλέκη, την Αλέκη... Έχει συμβεί αυτό. Βεβαίως, έχει συμβεί αυτό και εγώ ξέρω ότι είμαι ειλικρινής και τα λέω έξω από τα δόντια. Αλλά στα πολιτικά πρόσωπα όμως που ζητήσαμε σε κάποιον πολύ νέο και, πολύ, και πολλά υποσχόμενο πολιτικό την άποψή του να μας πει για την Αλήκη, είπε πολύ ωραία πράγματα και πολύ τρυφερά πράγματα και πολύ αντικειμενικά πράγματα. Και μετά θέλω να τη ρωτήσω κάτι για την πολιτική, αφού πρώτα ακούσουμε τι λέει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς για την Αλήκη Βουγιουκλάκη. Μετά θέλω να τη ρωτήσω κάτι για την πολιτική, αφού πρώτα ακούσουμε τι λέει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς για την Αλήκη Βουγιουκλάκη. Γεια για χαρά σε όλους. Πώς να μην παραμένει η Αλήκη Βουγιουκλάκη μια ζωή στο προσκήνιο. Όταν βλέπεις την κόρη μου, τη Λένα, 5 χρονών, να θέλει πάση θυσία να την ξαναπάω στο θέατρο να δει Βουγιουκλάκη, αυτό κάτι σημαίνει. Είναι ένα μυστήριο που υπερβαίνει πρόσωπα, χρόνο, δεν είναι στο χώρο του μύθου. Αλέκη μου, πώς να το κάνουμε. Είσαι μια συνεχής υπέρβαση σε αυτόν τον τόπο. Να είστε πάντα καλά όλοι σας και εσύ Αλέκη, πάντα ψηλά και πρέπει. Τι ωραιότερο είχα να ακούσει. Υπερβατικό άτομο δηλαδή. Να που οι πολιτικοί δεν έχουν μόνο ξύλινη γλώσσα. Κοίταξε, έχουν και ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι φίλος μου. Μέναμε πριν παντευτεί στην ίδια γωνιά, όπως το λένε, στον ίδιο δρόμο. Μου ρούζε εκείνος της χώρου εγώ. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τον αγαπώ και τον εκτιμώ πολύ και του εύχομαι τα καλύτερα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί πολιτικοί σε αγαπάνε και σε εκτιμάνε. Μπα. Εγώ απορώ πώς δεν έχεις ασχοληθεί ακόμα με τα κοινά. Πρέπει κάποια στιγμή να κατέβεις στον πολιτικό στίβο. Νομίζω ότι με τα κοινά ασχολούμαι τόσα χρόνια. Με άλλα κοινά. Νομίζω ότι το να δίνεις στον κόσμο την αισιοδοξία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι πολιτικοί τι άλλο κάνουνε, στεναχώριες. Όχι αυξήσεις, όχι εκείνο, όχι το άλλο, να πρόβλημα εκεί, να στο παραπέντε ο πόλεμος, να... Θέλω να πω... Και δεν λένε και αλήθεια, κατάλαβες, δεν ενημερώνουν και σωστά τον κόσμο. Εμείς τουλάχιστον, Αλέκο μου, μέσα από τη δουλειά μας και εσύ, Ρούλα μου, λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ γιατί μας αγαπάτε, γιατί εσείς μας καθιερώσετε και γιατί εμείς έχουμε...
χαρί τη ζωή μας που έκανα Σαζάμ. Σε εσάς, για να σας δίνουμε χαρά και αισιοδοξία. Και αισιοδοξία και χαρά και όχι μόνο αυτά. Επειδή όμως είναι ειλικρινής όπως και εσείς και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η επαφή που είχαμε, η τηλεοπτική μαζί σας, κερδίσατε έτσι περισσότερες εντυπώσεις, γιατί δεν πολύ βγαίνει ο κύριος Αλεξανδράκης σε εκπομπές, γι' αυτό το λέω Αλίκη μου, είναι τόσο γλυκός και τρυφερός και τόσο συνεπής. Κάθισε τόσες ώρες όπως και εσύ βεβαίως και περίμενε και μου κάνει εντύπωση κύριε Αλεξανδράκη και Αλίκη, κάποιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ανεβαίνουν τα σκαλιά, είτε αυτοί ανήκουν στον χώρο του τραγουδιού, στον χώρο του θεάματος γενικότερα, που αγωνιούν, έχουν την αγωνία να ανέβουν. Δεν μπορούν να περιμένουν μία ώρα στο καμαρίνι, δεν μπορούν να περιμένουν 10 λεπτά, θέτουν όρους. Φεύγουν από τις εκπομπές, παίρνουν και λένε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο. Μου κάνει εντύπωση όμως που κάποιοι νέοι άνθρωποι, όπως είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και κάποιοι άλλοι που θα αναφερθούμε σε αυτούς, περιμένουν σιγά σιγά να ανέβουν με το σπαθί τους. Είναι ευγενικοί, είναι διακριτικοί και διαθέτουν και ταλέντο. Είναι πολλά νέα παιδιά που έτσι ξέρουν, περιμένουν, που έχουν ταλέντο και ο Αλέκος Αλεξανδράκης και εγώ. Τους ευχόμαστε να έχουν υπομονή. Αυτή η δουλειά, αυτός ο δρόμος δεν είναι γεμάτος ροδοπέταλα. Είναι δύσκολος δρόμος. Είναι δρόμος της υπομονής και της επιμονής. Αυτά. Ο Φίβος λοιπόν Δελιβοριάς, που είναι ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης με πάρα πολύ ωραία φωνή, θα τραγουδήσει δύο πολύ γνωστά κομμάτια. Βέβαια εδώ να πούμε το εξής, ότι τον ξεχώρισε ανάμεσα σε πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες ο Μάνος Χατζηδάκης, και είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε όλοι πόσο αυστηρός ήταν στις επιλογές. Μπράβο, του λοιπόν. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδάει δύο κομμάτια πολύ γνωστά. Θα περιμένω να τον ακούσουμε και μετά να σχολιάσουμε. Ωραία. Πάντως τον ευχαριστούμε που είναι απόψε κοντά μας. Ποτέ δεν γνώρισα μια άσπρη μέρα και δεν με φίλησε ποτέ μητέρα. Καλά μιέρι μου είμαι στο κάμπο που πάει και έρχεται με τον αέρα. Καλά μιέρι μου είμαι στο κάμπο και έρχεται με τον αέρα. Κάθε άνθρωπο μονάχο, κάθε άνθρωπο μαγκούφι, θα τον έχουνε οι άλλοι πάντοτε για γλώτσο σκούφι. Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια, κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά, και γροθικό το σίγωνε για να δεις κανινάζια, και τις θερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάδη, που
τις φίλους ο γλάρος το καταλεύκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ευχαριστώ. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη λάστρα και μια βενταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ποιος να ξέρει άραγε τι του είπε η ξελογιάστρα και εκείνο εποκίνησε ακόμα πιο πολύ και όλο σύλλογε με τα φτερά ανοιγμένα όμως το τι να είπε δεν το βρίσκω ομολογώ. Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ. Θες το φεγγάρι ασύνωσε της λεύκας μες στα φύλλα που στεκόνταν ακίνητη εκεί στην ερημιά κι όταν ο μπάτης φύζηξε της ήρθαν ατριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά και όλο σύλλογε με πως κάτι πρέπει να είχε ο μπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη κι ας νιώθω να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά. Την οικογένεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη και την έχουμε κοντά μας, όχι όλους βέβαια, αλλά είναι η μαμά, η γλυκιά κυρία Έμι Βουγιουκλάκη. Καλησπέρα. Πάντα λάμπετε, όπου και να σας δω λάμπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ευγένεια και ομορφιά. Ναι, είναι η εσωτερική αυτή που λάμπει στο πρόσωπό μου. Οι ευχαρίστησεις που έχω για τα παιδιά μου, η καλοσύνη, όλα αυτά και αντανακλούν στο πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Βουγιουκλάκη. Ναι. Ο αδελφός, πολύ γνωστός σκηνοθέτης, με σπουδές στην Ιταλία, ο Τάκης Βουγιουκλάκης, είναι από τα αγαπημένα πρόσωπα της Αλίκης. Καλησπέρα, έχουμε εδώ πολύ καιρό. Δεν έχεις αλλάξει, έχεις ομορφύνει και εσύ καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Τώρα τι να σου πω εγώ, τι να πω εγώ για σένα. Τι λες τίποτα, Τάκη. Τι να πω εγώ για σένα. Γιατί μαμά θα λέμε. Βλέπεις ότι έβγαλε ωραία παιδιά. Φαίνεται κάτι, κάποιο μυστικό υπάρχει. Δεν ασχολούμεθα εμείς με μυστικά. Εμείς ασχολούμεθα με αυτά που βλέπουμε, κυρία. Ναι, αυτό λέω. Και έφτιαξα ωραία παιδιά. Ωραία παιδιά και σε χαρακτήρα. Ωραία και στην ψυχή, ναι. Και στην ψυχή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αγαπημένη μας η Νόρα, η Βαλσάμι, που είναι και η αγαπημένη φίλη της Αλίκης. Και εγώ της οικογένειας. Και εσύ της οικογένειας. Μια κόντρα διακρίνω με τον Τάκη. Α, έχουμε κόντρα. Είπαμε θα καθίσουμε δίπλα-δίπλα, δεν μας έβαλες δίπλα-δίπλα. Καλά, φταίω εγώ που μπήκα. Θα σε βάλω μετά, Τάκη. Μετά θα την κάνουμε. Θα αλλάξουμε. Και άλλη μια αγαπημένη φίλη της Αλίκης, η κυρία Μουηλιοπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς. Έτσι βρίσκεστε πάντα και τα λέτε. Ω, βέβαια, πολύ συχνά. Ναι, πολύ συχνά. Τσακώνονται πάντα ο Τάκης εντός εισαγωγικών με την Ώρα. Πάντα. Κάτι. Κάτι υπάρχει. Κάτι δεν μπορεί. Κάτι πλανάτε στον αέρα. Άκου τα Ερίκο. Άκου τα Ερίκο. Παιδιά, είμαστε μόνοι μας. Η Αλίκη που είναι, φωνάξουμε και την Αλίκη. Είναι εδώ. Κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Αλίκη. Γεια σας. Καλώς το Μανούλα. Σε υποδέχομαι με ένα φουστάνι από τη Μελωδία της Ευτυχίας. Καταπληκτικό. Καλό. Πολύ ωραίο. Ρούλα μου, τι έκπληξη είναι αυτή που μου κάνεις. Ό,τι να βάλεις Αλίκη μου εσύ σε κούκλα. Έλα μαμά. Ναι, εγώ σε έκανα όμως. Φοβερή είναι. Όταν τη βλέπετε συνέχεια, τη λέτε καλό στο παιδάκι μου. Καλό στο παιδάκι. Εγώ σαν Μάρα τη θαυμάζω. Που είναι η κόρη μου και τη θαυμάζω. Πόσο μάλλον ο κόσμος, ο ξένος.
Είπες όταν τη βλέπετε. Πού με βλέπεις, μάνα μου, με βλέπεις? Ευτυχώς που γίνεται καμιά εκπομπή και σε βλέπουμε. Η ώρα των παραπώνων. Όχι, τη βλέπω και στο σπίτι όταν πάω. Λίγο έστω και στο μπάνιο όταν είναι μέσα. Πάω πριν τον καφέ μου και μιλάμε και τη βλέπω. Νομίζω δεν τη χορταίνετε, κυρία Έμι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη χορταίνετε. Θέλετε να τη βλέπετε συνέχεια, μάλλον. Πνίγεται από τις δουλειές. Τόσες ευθύνες έχει, τόση κούραση. Δεν προφταίνει. Δεν το κάνει από τίποτα άλλο, αλλά και δεν έχει καιρό. Θα ήθελε πολύ να είμαστε περισσότερες ώρες μαζί. Θα ήθελε πολύ ώρες να κουβεντιάζουμε, αλλά δεν έχει καιρό. Εσείς δεν την έχετε χορτά. Και την πιστεύω και τη λυπάμαι που κουράζεται τόσο πολύ. Τι της λέτε, αλήθεια? Αλλά μην της πείτε ότι κουράζεται. Όχι, δεν κουράζουμε λίποτε. Δεν κουράζεται, λέει. Τάκη, τα ίδια λέει και σε σένα. Ναι. Ότι δεν κουράζεται. Το παραπονώ τους για όλους. Ναι, δεν κουράζουμε. Και την Αλίκη, βέβαια, η οποία έχει... Όποιος λέει ότι κουράζει είναι εχθρός. Δεν κουράζουμε, σου λέει. Μα τι εντοχή είναι αυτή, λέω. Εντοχή, να χτυπήσουμε ξύλο. Είστε προληπτικοί, πιστεύετε στο μάτι και σε αυτά. Ναι. Πιστεύετε. Όχι, εγώ ξέρω κάτι άλλο όμως. Θα μου πείτε την αλήθεια εδώ, κυρία Έμι. Εγώ έμαθα ότι αγαπάτε πιο πολύ τον Αντώνη. Πού είναι ο Αντώνης? Εκτός Αθηνών. Α, είναι εκτός Αθηνών. Γελάτε εσείς. Λοιπόν, εγώ αγαπώ και τα τρία μου παιδιά εξίσου. Ναι. Αλλά την Αλίκη της έχω μια δυναμία επειδή ήταν μονοχοκόρη και επειδή έφτασε εκεί που έφτασε. Και σαν μάνα τη θαυμάζω. Μα άλλα μου λέγες εχθές. Όλες σας αγαπάω τα παιδιά μου, αλλά την Αλίκη τη θαυμάζω, διότι... Να μου πείτε γιατί τη θαυμάζετε. Θέλω η μαμά της Αλίκης να μου πει γιατί τη θαυμάζω. Θα σας πω γιατί τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω. Θα σταυρώσω ματάκα. Δεν πειράζει. Τη θαυμάζω γιατί είναι φιλόπονη. Ό,τι κάνει το κάνει με μεγάλη αντοχή, με κούραση. Και αυτό είναι ξέπινη και γι' αυτό τη θαυμάζω. Γι' αυτό το λόγο τη θαυμάζω. Ναι, τη θαυμάζω. Τι μαλώνεται καθόλου τώρα που τα πράγματα είναι στην κρίνια. Και ό,τι βάλει στο μυαλό τη το κατορθώνει. Ναι, δεν κρίνει. Τάκη, θέλω να πει την αλήθεια. Τι γκρίνια είμαστε. Δεν γκρινιάζει. Εγώ? Όχι. Όχι, μερικέ φορέ κάνει την αλήθεια. Ναι. Πότε σου γκρίνιασα? Εσύ, ολονεύρο είσαι. Έχει τόση ένταση. Και ένταση, τόση ένταση. Εγώ γι' αυτό και γελάω όταν βρειάζει για την Λυκούλα μου, Μανούλα μου. Ξέρει τι λατρεία της έχω, ρε παιδί. Ναι, μα είναι υπερβολική η λατρεία. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θέλω να αγαπάει τόσο πολύ. Δεν είναι καλό πράγμα να αγαπάς τόσο πολύ, γιατί δεν βγαίνει καλό. Γιατί δεν βγαίνει καλό? Δεν κάνει λίγο τόσο αγάπη, όχι. Έλα, 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 έλα. Λιγότερη αγάπη. Νομίζω ότι. Παραπονάκι είναι αυτό τώρα και μας το λέει αλλιώς. Νομίζω ότι τα λέει έτσι τώρα για να την αγαπείτε πιο πολύ. Η μάνα μου έχει τρία παιδιά. Τον Τάκη που βλέπετε από εδώ που είναι και ο πιο μικρός. Χειροκρότημα στον Τάκη που είναι ο πιο μικρός. Τι να μας κάνει. Το πιο μικρός είναι ότι είναι ταλαντούχο. Όχι. Γιατί είναι για μένα το καλύτερο παιδί της οικογένειας μετά τον Αντώνη. Τι να πω. Και μετά την Αλίκη. Τρεις είμαστε. Δεν είναι ο χειρότερος. Να σου πω. Τι να πω. Όταν ακούτε παράπονα πώς θα αντιδράσεις η αλήθεια. Δεν έχει σημασία, ξέρω ότι είναι από χιούμορ λέγονται. Τα ίδια λέει η μαμά σου όμως και για σένα, Τάκη μου. Τα ίδια λέει που κουράζεσαι. Αλλιώς μου τα λέει εμένα. Εγώ ρούλα μου και δεν τα αγαπάω. Μετά τα άλλα μου παιδιά μου λέει. Τα αγαπάω εξίσου. Αλλά στην αλήθεια επειδή ήταν μια η κόρη που είχα, έτσι έχω μια δυναμία. Και λόγω ότι κουράζεται πολύ και αυτά, τη λυπάμαι πολύ. Η Αλίκη είναι το τελευταίο κορίτσι στην οικογένεια. Για πες μου, Τάκη μου, ναι. Δεν έχουμε άλλο κορίτσι. Βέβαια δεν έχει. Και πιο μικρή. Η Αλίκη γιο. Εγώ γιο, ο αδερφός μου δύο γιους. Να σας πω κάτι. Όμως δεν τη βλέπετε σαν μεγάλη τώρα πλέον την Αλίκη. Σαν μικρό παιδί. Και εσύ και η μαμά. Συνέχεια. Έτσι τη βλέπω. Σαν μικρό παιδάκι. Εμείς είμαστε άντρες. Για τον τίσιμο όλες τις λέτε, σας ρωτάει και τις λέτε. Και άμα σου λέω καμιά φορά κάποια συμβουλή και αυτά, μου τώρα μαμά μεγάλωσα μου λέει. Εγώ δεν ξέρω αν μεγάλωσα. Εγώ σε βλέπω πάντα μικρή. Αλήθεια, πώς τη βλέπετε? Για πείτε μου, σας παρακαλώ, κυρία. Την Αλίκη τη βλέπω πάντα μικρή. Μικρή. Γιατί δεν μεγαλώνει? Γιατί να μεγαλώσει? Εδώ θα πω στην άλλη να μεγαλώσει. Λέτε κι εσείς να μεγαλώσει. Αυτό γι' αυτό τη βλέπω πάντα μικρή εγώ. Δηλαδή κάνει και, μπορούμε να πούμε ότι κάνει και παιδικές τρέλες. Τις ίδιες τρέλες που έκανε όταν ήταν στην εφηβεία, τις κάνει και τώρα. Όχι, τι κάνει, το κάνει με μεγάλη ξυπνάδα και μπράβο της. Ποτέ δεν έκανε, όχι, δεν έκανε ποτέ απερισκεπτικές. Ρούλα μου, το μυαλό στην οικογένεια δεν είναι ούτε η Αλίκη, ούτε ο Αντώνης, ούτε εγώ, η μάνα μας. Η μάνα μας. Η μάνα μας. Ο εγκέφαλος. Το μυαλό. Ο εγκέφαλος είναι. Ποιος καταπιέζει ποιον, Τάκη, ποιους? Με την καλή έννοια τώρα. Κανείς δεν η μαμά. Όχι, δεν μπορώ να το πω, όχι. Απλώς έχει ένα ενδιαφέρον πάνω από το μέτρο. Ναι. Δηλαδή, αν κάνουμε τη δουλειά μας, μην κουράζεστε, λέει. Αν δεν κουραστείς, μπορεί να γίνει δουλειά. Το μόνο μου παραπονό της είναι η κούραση. Και για την Αλίκη. Ναι. Κάνει πρόβες στο θέατρο, μην κουράζεσαι. Μα να μην κάνω πρόβες, λέει.
Ναι, αλλά κουράζεσαι. Έτσι βλέπω τα παιδιά μου. Δεν θέλω να κουράζονται. Ναι, είναι ευαίσθητη, μαμά. Δεν θέλω. Επόμενο να κουράζονται. Το είδατε λέγοντας... για τον Αντώνη. Λέτε περισσότερα για τον Αντώνη. Γιατί έχω μάθει ότι υπάρχει μια συμπάθεια διαφορετική στον Αντώνη. Και στα τρία παιδιά. Α, και στα τρία παιδιά. Δεν διαφωνεί κανένα. Εμείς τους στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς του Αντώνη, την αγάπη μας και στα παιδιά του Αντώνη. Είμαστε μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Έτσι λοιπόν εξηγείται πώς αγαπάς πάρα πολύ και τις φίλες σου και την ώρα που είναι εδώ γλυκιά και τη μωμού. Όχι μόνο τα αδέλφια, όχι μόνο τη μαμά, αλλά υπερβολική αδυναμία και στην ώρα που τη λες και νωράκι. Νωράκι και τη μωμούκα μου που είναι... Εμένα οι φίλες μου λείπουν δύο από την παρέα. Είναι η Λέλα που είναι παιδική μου φίλη από το σχολείο. Είναι τώρα στον Καναδά. Είναι η Νανά. Είναι και ο Σπύρος. Είναι και ο Τόλης. Τέλος πάντων, αλλά αυτές οι δυο είναι εξαιρετικές μου φίλες. Και θέλω να σου πω, να αρχίσουμε πρώτα από την ώρα που είναι... Να ρωτήσω την ώρα πώς γνωριστήκατε. Βέβαια. Ε, Νωράκη. Πώς γνωριστήκαμε. Γνωριζόμασταν με την αλήθεια. Πώς γίνεται όμως πολύ φίλες. Η μεγάλη αλχημία έγινε στη Στράτη. Από εκεί. Εκεί. Εκεί λατρευτήκαμε. Λατρευτήκαμε. Δουλέψαμε μαζί, ζήσαμε κάποιες πρόβες έντονες και τα λοιπά. Μετά φύγαμε, πήγαμε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και πριν φύγουμε ακόμα. Ξεκινήσαμε έτσι μια πολύ μεγάλη φιλία. Τι είναι αυτό που σε κάνει να είσαι τόσο πολύ δεμένη με την Αλίκη? Συνήθως με τις φίλες μας ξεσυπάσεις κάποια... Συγκεκριμένα τίποτα δεν μπορώ να σου πω, αλλά με την Αλίκη είμαστε ένα... Αισθάνομαι ότι είμαι η μαμά της, ο μπαμπάς της, ο αδελφός της. Το χρειάζεται αυτό, η Αλίκη το χρειάζεται. Δηλαδή χρειάζεται η φίλη της να είναι και μαμά και μπαμπάς και όλα. Η Αλίκη είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή όπως έχει περίπου την οικογένειά της, δηλαδή θα είναι υπερβολικά να πω και σαν άσχημο να πω ότι και τους φίλους της τους αγαπάει εξίσου. Όπως και με κάποιο άλλο πρίσμα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Σ' αγαπάει πολύ. Ναι. Εγώ την αγαπώ. Και... πώς εσείς πώς γνωριστήκατε? Και εμείς κάπως έτσι. Εγώ την έβλεπα το 73, έβλεπα, ήμουν σε ένα νησί και έβλεπα τον κόσμο να τρέχει σαν τρελός. Να δει τη τηλεόραση. Έξω από τα καφενεία δεν είχαν όλοι τότε τηλεόραση. Και έξω από τα καφενεία γινόταν ένας χαμός. Παίζει η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Και κάποια μέρα γνώρισα την Αλίκη Βουλιουκλάκη. Δεν ήξερα όλη αυτή τη δύναμη που είχε. Την ενημέρωση. Γιατί το παγκόσμιο θέατρο ξέρει κάθε σεζόν τι παίζεται παντού. Δεν υπάρχει πιο ενημερωμένη ηθοποιός. Για πείτε μας κι άλλα, για πείτε μας, γιατί την Αλίκη δεν υπάρχει. Ναι. Θα ξέρει τι παίζεται στη Νέα Υόρκη, τι παίζεται στο Τόκιο, τι παίζεται στο Λονδίνο. Δηλαδή, διαβάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν τη θαύμασα, έμεινα, διότι δεν ήταν μόνο αυτό που έδινε στην τηλεόραση του. Έμεινα με αυτές όλες τις γνώσεις, με αυτή όλη τη μεγάλη καρδιά που έχει για τον κόσμο, για τους φίλους. Δηλαδή, είναι ένα τέρας η κοπέλα. Έχει βγει προς τα έξω το πορτρέτο αυτό που ξέρετε εσείς ως φίλες. Έχει βγει προς τα έξω, κοιτάξτε, σε ορισμένες χώρες. Που υπήρχε, ας πούμε, η προβολή της. Αλλά οι ξένοι που έρχονται εδώ αμέσως ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. Εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος που την αγαπάει και την λατρεύει ξέρει στην πραγματικότητα ποια είναι η Αλίκη που ξέρετε εσείς? Όχι. Η Νόρα λέει όχι. Όχι. Γιατί δεν θέλει η Αλίκη? Όχι, γιατί δεν μπορούν να τη ζήσουν όπως τη ζούμε εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί, πάμε στο χωριό και έρχεται ένας εργάτης της οποιοσδήποτε. Θα τον καθίσει να φάει μέσα, θα τον ρωτήσει για τα παιδιά του. Στο τέλος θα αρπάξει αν έχει ένα κουκλάκι, ένα βαζάκι, ένα δωράκι, θα το δώσει, πάρ' το για τα παιδιά σου. Δεν την ξέρουν την Αλίκη, τι δόση μου έχει. Δεν θέλει, πιστεύεις, η Αλίκη να το βγάζει προς τα έξω αυτό? Όχι, δεν είναι θέμα, δεν θέλει. Νομίζει ο κόσμος ότι η Αλίκη είναι άειλη, ότι είναι, ξέρεις, απρόσιτη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πιστεύει κάτι τέτοιο, αλλά για κάποιον. Όχι, αλλά είναι τόση κοίταξε, η δόξα. Η Αλίκη είναι κάτι διαφορετικό από όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζουν ότι δεν μπορούν να την πλησιάσουν εύκολα. Ναι, και ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Μα νομίζω το πιστεύω. Για όλους τους στάρ ισχύει. Είναι αυτό δύσκολο το να την πλησιάσει άνθρωπος που δεν την ξέρει. Τους μεγάλους στάρ. Φοβούνται να την πλησιάσουν. Πώς θα την πλησιάσω? Νωράκι, και εγώ λίγο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι λίγο κρατημένη. Ναι, αλλά τους αγαπάς. Όταν τους γνωρίσω, όταν επικοινωνήσω, όταν πω αυτός είναι φίλος μου. Αγαπάς. Ναι, κατάλαβες. Τάκη, από μικρό κορίτσι ήταν έτσι? Η Αλίκη ήταν πολύ κοινωνική. Ναι. Πάρα πολύ κοινωνική. Είχε τις φίλες που υπεραγαπούσε. Τα δίνε όλα για τις φίλες της. Και ήταν και το κοινωνικό που λέω, δημιουργούσε θειάσους. Ναι. Έκανε θείασο από μικρή. Εμείς είμαστε κομπάρσι, βέβαια.
Είμαστε γενικό καθηκόντων. Όμως στη ζωή της και στην καριέρα της δεν υπήρξες καθόλου κομπάρσος, γιατί υπήρξες και βασικός σκηνοθέτης της σε πάρα πολύ καλές δουλειές. Έτσι δεν είναι, Τάκη? Τάκης είναι το καμάρι. Έτσι. Πολλά, θέλω να σε πολλά, ρωτήσω. Ναι. Πολλά οφείλω στην Αλίκη. Έλα, έλα, έλα. Το λέω πολλά, γιατί κοίταξε να δεις, όταν με φώναξε ο Φίνος να κάνω την πρώτη μου ταινία με την Αλίκη, που θα άρχισε μετά από δύο μήνες, δύο μήνες δεν κοιμόμουν. Γιατί ήξερα ότι θα κάνω ταινία με την Αλίκη. Α, βγάλω την. Όχι με την αδελφή σου, όχι, με την Αλίκη είχε. Γιατί είχες αγωνία, Τάκη μου, για ποιο λόγο? Γιατί η Αλίκη έκανε 700.000 εισιτήρια εκείνη την εποχή. Και σήμερα βέβαια οι ταινίες κάνουν 15, 12. Αλλά μην μπούμε για σήμερα. Λοιπόν, 700.000 εισιτήρια. Και έπρεπε να τα πιάσω, αν δεν τα ήταν αποτυχία. Μα είχες όμως στα χέρια σου το καλύτερο υλικό, την αλήθεια. Μα γι' αυτό είχα και την αγωνία. Γι' αυτό είχες και την αγωνία. Τι φοβόσουν, αλήθεια? Ήσουν αντικειμενικός στα γυρίσματα ή επειδή ήταν αδελφοί σου? Και πώς ήταν η συμπεριφορά της? Πάρα πολύ καλά. Θα μου πεις την αλήθεια. Πάρα πολύ. Πρώτη μας ταινία που κάναμε στη Φίνο στο Αστείο Κορίτσι και έσπασε τα μία. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και απόδειξε ότι κάναμε αμέσως μετά, μέσα σε ένα χρόνο, ενάμιση, το Σ' αγαπώ. Και η Αλίκη Δικτάτορ. Έχει αδικηθεί. Θεωρώ πολύ σπουδαία ταινία το Αλίκη Δικτάτορ. Είναι σκηνές σου μέσα εκεί, Αλίκη, που πρέπει να μπουν στη φιλμοθήκη. Λέει ο Τάκης και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει αδικηθεί. Πιστεύεις ότι είναι λίγο αδικημένο πρόσωπο η Αλίκη? Κοίταξε, η Αλίκη... Ως αδελφός τώρα. Η Αλίκη, εγώ δεν μιλάω σαν αδελφός της. Α, ως σκηνοθέτης. Η Αλίκη είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εάν βρεθεί άνθρωπος να μου πει ότι τόσα χρόνια κρατάει την πρωτιά σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ένας άνθρωπος, θα το δεχτώ. Μπράβο, δεν είναι, δεν υπάρχει στον κόσμο ολόκληρον άλλο φαινόμενο σαν την Αλίκη που να κρατάει τόσα χρόνια την πρωτιά. Κυρία, μη θυμώνετε εσείς, εξακολουθείτε να θυμώνετε ή στεναχωριέστε για κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν την αξία της Αλίκης? Ή τι τη συμβουλεύετε αν τη βλέπετε? Ναι, η αλήθεια είναι στενοχωριέμαι. Αλλά όταν βλέπω την Αλίκη που τα έχει ξεπεράσει αυτά και δεν στενοχωριέται, δεν στενοχωριέμαι κι εγώ. Γιατί να στενοχωριέμαι? Καλά. Νόρα, τέλειωσε και εγώ σημαντικά. Δηλαδή τα έχει ξεπεράσει πια αυτά. Ναι, Νόρα μου. Είναι πολύ ωραίο και σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά η Αλίκη έχει ξεπεράσει πολλά πράγματα και δύσκολες καταστάσεις και έχει έγκος, έχει φάει πάρα πολλά η Αλίκη. Νομίζω και με τη συμπαράσταση τη δικιά σας, γιατί ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται τόσο πολύ ψηλά, θέλει να, έτσι δεν είναι, Αλίκη μου, οι άνθρωποι που είναι γύρω του, ναι, πρέπει και να τον στηρίζουν λίγο. Με στηρίζουν πολύ. Αυτό είναι κορίτσια, ναι, φίλες μου. Δηλαδή το Νωράκι έχει πάει ξενύχτια. Έχει, οι άλλοι έχει, από τα τηλέφωνα ώρες. Να τις λέω τα προβλήματά μου. Υπάρχει και μια άλλη φίλης όμως, η οποία σε αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Ανήκει στον χώρο του θεάτρου, η Νόνικα Γαλινέα, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ. Σε λατρεύει. Και σου λέει κάτι το παιδί μου, σας παρακαλώ. Η Αλίκη είναι από τα πιο χαρισματικά πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Τι να πρώτο πει κανείς για την Αλίκη? Είναι πανέμορφη, πανέξυπνη, τρεις χαριτωμένη. Είναι ο εαυτός της, δεν παριστάνει τίποτα άλλο από αυτό που είναι. Δεν κατηγορεί ποτέ κανέναν. Και αυτό βέβαια είναι μέρος της ευφυΐας της. Είναι τολμηρή. Και έχει και ένα φοβερό χιούμορ που την κάνει τόσο πολύ ευχάριστη στη συντροφιά. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία με την Αλίκη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά γέλια στη ζωή μας από πάρα πολύ παλιά, από τότε που είμαστε εκείνοι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και εγώ με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Και αυτά τα γέλια κρατάνε ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, ένα βράδυ, έβλεπα στην τηλεόραση κάτι που μου φάνηκε πολύ κωμικό και αισθανόμουν ότι χρειάζομαι να το σχολιάσω με κάποιον. Την πήρα μέσα στο τηλέφωνο, έβαλε και αυτή την τηλεόραση και επί 20 λεπτά κρατούσαμε και οι δύο τα τηλέφωνά μας ανοιχτά και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε μεταξύ μας και να σχολιάσουμε αυτό που βλέπαμε. Ήταν αδύνατον. Από τα γέλια κλαίγαμε και οι δύο τόσο πολύ που κάποια στιγμή λέω, αν κάποιος μας ακούει θα λέει ότι κάτι πάθαμε πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματά της αυτό το κουράγιο της και το γέλιο της που δεν σταματάει ποτέ με τίποτα, όσες ευθύνες κι αν έχει. Πέρα όμως από όλα αυτά τα χαριτωμένα και τα κωμικά, η Αλίκη έχει κάτι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή έχει μια τρομερή διέστηση και κάθε φορά που αισθάνεται ότι
κάτι δεν πάει καλά με μένα, ότι κάτι μπορεί να με έχει στεναχωρέσει στη ζωή, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μπορεί να μην θες να μου πεις τι έχεις, εγώ δεν ρωτάω, το ξέρεις. Θέλω όμως να ξέρεις ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι εδώ. Και αυτό το έχει κάνει πολλές φορές στη ζωή της. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πολλές φορές χρειάστηκε να το κάνει. Προδίδομαι. Της το χρωστάω όμως και είμαι πάντα έτοιμη να της το ανταποδώσω. Αυτό σημαίνει φιλία. Αυτό σημαίνει φιλία και θέλω να πω δύο λόγια για την Όνικα. Ότι την αγαπώ και τη θαυμάζω και την εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι μια σπουδαία γυναίκα και μια μοναδική γυναικεία φυσιογνωμία στο θέατρο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία το χειμώνα στο ρόλο που ονειρεύεται να παίξει, την Αλίκη στο χορό του θανάτου. Νόνικα, σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ. Κρίμα που δεν είσαι απόψη στην παρέα, αλλά λείπει και ο Γιάννης, λείπουν κι άλλοι φίλοι πολύ. Ο Γιάννης ο γιος μου εννοώ, δεν είναι απόψε. Σημασία δεν έχει ποιοι λείπουν, αλλά ποιους σκέφτεσαι και ποιους αγαπάς. Όλους που αγαπάω τους σκέφτομαι και αυτοί που δεν είναι και αυτοί που τέλος πάντων θα ήθελαν να είναι και δεν μπορέσανε να είναι. Καλά, δεν πειράζει όμως. Εσείς κυρία Έμι, για ποιο πράγμα ανησυχείτε για την Αλίκη, ανησυχείτε για κάτι? Έχετε ανησυχήσει ποτέ? Όχι, πολύ, θυμάστε κάποια στιγμή να ανησυχήσετε? Το μόνο που ανησυχώ είναι για την υγεία της. Θέλω να είναι καλά και τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Ναι, χαίρομαι για τις δόξεις της και για τις επιτυχίες της, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει η υγεία της. Δεν σας ανησυχεί τίποτα άλλο? Σαμάνα. Εσύ πόσες φορές ένιωσες έτσι έντονη ανησυχία για την ποτέ. Ποτέ. Έχω τέτοια εμπιστοσύνη στην Αλίκη. Γιατί νιώθεις σιγουριά. Η Αλίκη είναι άτρωτη. Δεν ανησυχώ. Εσείς ως φίλες της ανησυχείτε κάποια στιγμή? Ναι. Νώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν νιώθουμε, ή εγώ όταν νιώσω ότι η Αλίκη δεν είναι πολύ στα καλά της και κάτι συμβαίνει ή φοβάται να μιλήσει, ναι, την έχω καταλάβει και έχουμε μιλήσει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Και εσύ μου το ίδιο? Ναι, αλλά ξέρω ότι κάθε τι μπορεί να το ξεπεράσει και να το περάσει. Μόνη της μας είπε προηγουμένως. Μόνη της θέλει να πονάει, μόνη της θα ξεπερνάει τα προβλήματα. Όχι, όχι μόνη. Όχι. Με τους δικούς σου ανθρώπους. Με ρώτησε αν έχω νιώσει μοναξιά, κάποιος με ρώτησε. Και είπα όχι, δεν έχω μοναξιά. Πώς να έχω μοναξιά? Να οι άνθρωποι μου και πόσοι άλλοι που θα ήθελαν να είναι εδώ κοντά μας. Μάλιστα. Εμείς όμως φωνάξαμε και κάποιον άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα. Προσπαθήσαμε έτσι να βρούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν να μας πούνε κάποια πράγματα για σένα. Ναι. Να έρθει ο κύριος Νίκος. Είναι εδώ. Είναι εδώ ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Είναι εδώ. Πού είναι ο κύριος Παπανικολάου? Η Αλίκη με κοιτάζει καλά-καλά. Να έρθει παρακαλώ. Ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό. Είναι ο μεστήρας. Εγώ την γλυκιά μου είπες. Επειδή όσοι μας βλέπουν ξέρουν πόσο μεγάλη θεατρίνα είσαι και το παίζεις απόψε έκπληκτη, θέλω να πληροφορήσω. Ναι, θέλω να πληροφορήσω αυτό το κοινό. Αυτό ότι είμαι τρεις ώρες κλεισμένος στο μπαρ, με έχουν απομονώσει για να σας κάνω πραγματική έκπληξη. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Να καθίσει εδώ, να καθίσει εκεί. Κύριε Παπανικολάου. Της ευτυχίας από τη Θεσσαλονίκη ήρθε εδώ, έγινε η οικογένεια. Ήρθε για λίγο, γιατί την περιμένουν στη Θεσσαλονίκη και θα μας σκοτώσουν. Φεύγω, Νίκο μου, φεύγω, πάω Θεσσαλονίκη πάλι. Καθίστε μαζί μας λίγο, φέρα, να έχετε καλή. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να καθίσει εδώ του εύκολα. Θέλει να καθίσει την ώρα, όπου θέλει. Ας καθίσει, δεν μας πειράζει. Νίκο, σου έχουν το θρόνο εδώ. Σου έχουν το θρόνο. Αν ξέρεις τι του μπροστά αυτού του ανθρώπου. Θα μας τα πει τώρα, θα μας τα πει. Όταν βλέπω αυτά τα φιλιά που δίνετε κάθε φορά που τι λέτε εσείς ως με ευθύνες? Πολύ τραβάνε, τώρα το πω θα κι εγώ. Τι έπρεπε να τις φιλήσετε όμως, γιατί είναι γλυκές και στάρ. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν έχει κάποιος γυναικολόγος μία στάρ καταρχήν στα χέρια του? Έχετε εδώ την οικογένεια, να με θεωρήσετε και εμένα μέλος της οικογένειας. Η Έμι μπορεί να σας το πει καλύτερα. Έχω ζήσει τόσο πολύ αυτή την οικογένεια που αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι μέλος της. Πώς και έχω πονέσει τόσο πολύ αυτό το πλάσμα. Το έχετε πονέσει γιατί? Γιατί το έζησα. Το ζήσατε. Το έζησα σε στιγμές. Πώς ήταν σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες? Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι. Υπομονητική. Μόνη της μου το είπε από την αρχή. Θέλετε να μάθετε πώς ξεκίνησε? Θέλουμε να μας πείτε έτσι. Είναι σε τρεις ώρες τον έχουμε, Αλίκη μου, και περιμένει κρυφά στο μπαρ. Να μην τον δεις. Τον Νίκο. Να μην τον δεις, βέβαια. Ουφ.
Ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά κι εσύ. Ήρθε με το. Να τι στο Μιχαήλ στη Θεσσαλονίκη όταν έπαιζε την Κόρκη σοσιαλίστρια. Ναι. Θέλω παιδί, μου λέει. Έτσι μου το είπε με τόση αυτή. Μου λέω, καλά κύριε Κουγιουκλάκη, τα παιδιά δεν είναι ραπανάκια να τα φυτεύουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια και θα τα καταφέρουμε. Όχι, λέει, θα τα καταφέρουμε. Ό,τι μου πει θα κάνω. Έκανε πράγματι ό,τι τη είπα. Ήρθε τον Ιούλιο και το Οκτώβριο έμεινε έγκυος. Ήταν στην Μακρινίτσα, γύρισε τη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Πήραμε το τεστ από το Βόλο και είναι θετικό, πανηγυρίσαμε και δεν προλάβαμε να χαρούμε αυτόν τον πανηγυρισμό και της ήρθε αίμα, πει να το αποβάλει αυτό το παιδάκι. Πόπο. Ο Δημόπουλος, ότι είναι ο φίλος μου, να λέω ότι πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, ο Δημόπουλος, όχι, τι θέλω ακόμα, να κάνω ένα γυρισματάκι και θέλω αυτό και να χορέψει και κάτι τέτοια. Μάλιστα. Τη βάλανε κάπου, έπρεπε να κάνει ένα πλάνο χορού, να χορεύει με τον Δημήτρη. Συγνώμη, και στην εκκλησία. Ναι, αυτά ήθελα να μου πείτε, επειδή είχε υποχρεώσει πολλές καλλιτεχνικές. Ήτανε πειθαρχούς στις συμβουλές σας. Ήταν απογοητευτική κατάσταση. Απογοητευτική κατάσταση. Παρόλα δηλαδή αυτά, σε κάποια στιγμή λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί αυτό το παιδί. Την πήραμε, αυτό που έχει σημασία να ακούσετε είναι αυτή η κάθοδος, όπως λέμε, η κύρου ανάβαση. Εδώ υπάρχει η αλήκης κάθοδος. Έπρεπε κάποτε να την πάρουμε από το ξενοδοχείο, το Ξενία που είμαστε. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Τα σεντόνια της πλημμυρισμένα με αίμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να κατηθεί αυτό το παιδί. Και δούλευε συγχρόνως. Ναι, πήγαινε πάνω, έκανε κάτι σκηνές έτσι αυτό. Ναι, σκηνές. Έστειλε ο Φίνος ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Με το Γιάννη, ναι, πώς το λέγαμε, το Γιάννη. Τον Σπύρο. Το Σπύρο. Και η Μαρία από πίσω. Και εγώ, η Αμπηγέας μου και η μητέρα μου. Ναι. Ναι, και κυρία έμεινε και τη βάλαμε απάνω σε ένα αφρολέξ που έστειλε ο και το κουβαλήσαμε στην Αθήνα 10 χιλιόμετρα την ώρα περπατούσαμε. Σε κάποια στιγμή, αν τα θυμάσαι, ποτέ φτάνοντας στην Αθήνα λέει... Σας ακούει συγκινημένη. Γρήγορα, 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 γιατί έφυγε το παιδί, να πάμε να κάνουμε απόξω, τελειώσουμε, γρήγορα. Λέω Γιάννη, όχι, σιγά Γιάννη. Γιάννη, Σπύρο. Σπύρος. Σιγά Σπύρο εγώ, γρήγορα Σπύρο η Αλίκη, κάπου θυμώνω εγώ, λέω σταμάτα Σπύρο, σταματάω, πηγαίνω έξω από την πόρτα, πάω εκεί που καθόταν, μπροστά στον οδηγό, ανοίγω την πόρτα, λέω κατέβασε κάτω τη ρώτα να δούμε τι γίνεται. Τα λέει με κάθε λεπτομέρειες, είναι κολόγκο. Έχω αίμα, αίμα σας λέω, πρέπει να πάμε να κάνουμε απόκριση, να καθαρίσω. Λέω κατέβασε κάτω, ανοίγει τα πόδια της, τι είχε γίνει. Το αφρολέξ είχε ανάψει από κάτω και κατέφυγε σφιχτά τα πόδια της, είχε υδρώσει. Και όλο αυτό τον υδρότα τον πήρε για αίμα. Δεν ήταν φοβιτσιάρα όμως. Καθόλου. Τι φοβιτσιάρα. Εγώ όταν γεννούσε, εγώ κουρασμένος έβαζα το κεφάλι μου κάτω από τη βρύση για να συνέλθω. Αυτή τίποτα. Περνούσε τον πόνο της και μετά το ρίχνε στην πλάκα. Να περίμενε το ρόλο. Γέννησε με κεσαρική τομή. Και την επομένη, αν το θυμάσαι καλά, την επομένη που πήγα να τη δω, δεν φαινόταν καθόλου την χειρουργημή, το πρόσωπό της. Λέω, είσαι καλά, λέει, μια χαρά αισθάνομαι. Και σηκώνει τα δύο πόδια πάνω. Τη δεύτερη μέρα της εγχειρίζω. Σηκώσει, θυμάμαι, τα δύο πόδια πάνω προς το ταβάνι. Είναι. Αυτό σημαίνει. Είναι φαινόμενο. Είναι τέρας. Ποιος την αποκάλεσε απόψε, άκουγα από μέσα. Τέρας αντοχής. Το είπε η μητέρα της. Τέρας αντοχής. Είναι τέρας αντοχής. Παρ' όλα αυτά. Και επιμονής και πεισματάρα και έξυπνη. Αλλά όλα αυτά χωρίς ταλέντο δεν γίνονται. Έχει ταλέντο. Νομίζω ότι από όλα αυτά τα σύντομα που προσπαθήσαμε σήμερα να πούμε, Νόρα μου και Τάκη και κυρία Έμι, δώσαμε μια εικόνα έτσι εντελώς διαφορετική για την Αλή. Κοιτάξτε τι λες. Μπορούσαμε να κάνουμε 30 εκπομπές. Μπορούσαμε να κάνουμε καλά 30. 130 και δεν μας κάνουν. Μέρες το πρωί να μπορούσαμε. Τίποτε, κυρία Έμι μου. Σε ευχαριστώ, Ρούλα, που μου έδωσε την ευκαιρία απόψε να έρθω να μιλήσω για το παιδί μου. Και θα μιλούσα μέχρι το πρωί, αν είχαμε καιρό, και να μην είχα πιει τα βουσκάκια μου. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε τέλειωτες ώρες και μέρες για την Αλήκη. Αλλά δεν τελειώνει μια εκπομπή για την Αλήκη. Θα κάνουμε και άλλες πολλές εκπομπές, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Συγγνώμη που σας κρατήσαμε 3 ώρες. Εγώ ευχαριστήσω πρώτα τις φίλες μου. Τώρα ξαγρύπνησα, μπορώ να κάθομαι και το πρωί. Κάσανε πολλή ώρα εδώ και περιμένανε. Ύστερα την οικογένειά μου και πάνω απ' όλα τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο που του χρωστάω το μονάκριβο γιο μου. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και σε αγαπώ. Εμείς όμως θα επανέλθουμε με περισσότερη Αλήκη σε λίγο, έτσι. Όχι αμέσως, σε λίγο.
σε στη μοναξιά, έλα στη μουσική. Έλα στο καμπαρέ, ολτσάμ, εδώ είναι η ζωή. Άσε τις έγνοιες στο τρεχαλιτό, ώρα είναι για κρασί. Έλα στο καμπαρέ κι εσύ, εδώ είναι η ζωή. Έλα να πιείς, έλα να δεις, πως το να σκέφτεσαι δεν είναι τόσο λογικό κι ωραίο. Τι βγαίνει αν καθέσαι στη μοναξιά, έλα στη μουσική. Έλα στο καμπαρέ, ολτσάμ, εδώ είναι η ζωή. Αγάπη μου, αρχίζω από σένα. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε απόψε στο καμπαρέ εδώ. Γι' αυτό είμαι και ντυμένη ανάλογα, γιατί θυμηθήκαμε την εποχή που κάναμε τα musical. Είναι και ο Δημήτρης Παπάζογλου εδώ, αλλά με το Δάνη υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Μια ιστορία ζωής. Ναι. Λέγε. Ζωής, ναι. Πώς γνωριστήκαμε. Εγώ συναντήθηκα με το μύθο που έγινε πραγματικότητα για μένα, την πρώτη συνάντηση στο Εθνικό Θέατρο, που ήρθε η Αλίκη να δει τον γυάλινο κόσμο. Έγινε μια περίεργη συνάντηση, μετά στο καμαρίνι, και μου ζήτησε να βρεθούμε στο καμαρίνι της στο θέατρο. Βρέθηκα ξανά εγώ με αυτό το πλάσμα, την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη, και όταν μου είπε ότι με θέλει για το καμπαρέ, δεν πίστευα βέβαια, δεν διανοήθηκα ποτέ. Εγώ όμως, Δάνη μου, πίστευα ότι θα κάνεις αυτή τη θριαμβευτική επιτυχία που έκανες. Χάρη σε σένα, βέβαια. Πρέπει και στη γενεοδορία. Εδώ και πω. Στη Ρούλα Ρούλα, άκου. Μια στιγμή. Έγινε τέτοια επιτυχία, έκανε τέτοια επιτυχία ο Δάνης, που όταν βγαίναμε να χαιρετήσουμε, έπαιρνε διπλάσιο χειροκρότημα από μένα. Και το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, συνέχισα το έργο και το χειμώνα και ξανά έπαιρνε περισσότερο χειροκρότημα. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αξίζουν πρέπει να είναι δίπλα μου. Και ένας από αυτούς είναι ο Δάνης Κατρανίδης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Πες μας τι παίζεις στο θέατρο. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη γενναιοδορία σου, την απλοχεριά σου, γιατί απέδειξες πόσο μεγάλη, πόσο σπουδαία. Μεγάλη, τι εννοείς. Το να κάνεις ένα ηθοποιό, να βρίσκεται στη σκηνή δίπλα σου, να αισθάνεται ότι το έργο αυτό μπορεί να το έχει ανεβάσει μόνο για εκείνον. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό και σε... πολύ σπάνιο για να το συναντήσει κανείς. Και σε χειροκρότησα φέτος στο θέατρο Α και ελπίζω πάλι σε μια μελλοντική συνεργασία στο θέατρο Αλίκη. Εγώ θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν, Δημήτρη Παπάζογλου, θέλω να εξηγήσεις εδώ στη Ρούλα και σε όλους τους φίλους πώς με έμαθες να χορεύω που δεν ήξερα να πάρω τα πόδια μου. Ρούλα, πώς το μαθαίνει ο Φωκάς να χορεύεις. Πόδια. Όχι. Δεν χορεύω, η Αλίκη χορεύει. Λοιπόν, κάναμε πάρα πολλά έργα μαζί με τον Δημήτρη. Ένα από αυτά είναι και η ροκ όπερα Εβίτα. Ναι. Και... Έχω πάρα πολύ τρακ που πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. ήσουν, αν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, το χρωστάω σε σένα. Έλα, αγάπη μου. Όχι, έλα, αγάπη μου. Τίμια. Δουλέψαμε σε πολλά έργα μαζί. Εύθυμη Χείρα, Εβίτα, ωραία κοιλία κτλ. Ένα έργο που είναι το αγαπημένο μου, δεν το κάναμε μαζί, είναι η Καμπύρια, που παίχτηκε με άλλο τίτλο, Sea Charity, αλλά που έχει τέλος πάντων σφραγιστεί και το λέω υπεύθυνα από μένα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα ένα χορευτικό από αυτό το έργο. Με την πρώτη ματιά, μες στο μπαρ, σε στα μπαρ είσαι από σαπο τζάκι, ανοίχτο χέρι, κοκέτης κύριος. Και αν γουστάρεις φίλε επαφή πιο στενή, θα πρέπει να ξέρεις καλά
πως δεν πέφτω με τον κάθε άντρα εγώ. Εγώ. Κάνεις και φυγιά δυο, κάνεις και φυγιά τρεις, θα σου μάθουμε κόλπα. Θα περάσεις καλά, ναι, ναι. Ξέρω γλέντι για δύο, δύο. Νιώθω τώρα πως θες εμένα, μόνο εμένα. Έιψ. Αφού τα έχει, αφού τα έχει. Με την πρώτη ματιά μες στο μπαρ, σε σταμπάρεις από σίσα ποτζάκι. Ανοίχτο χέρις κοκετής κύριος. Και αν γουστάρεις φίλε επαφή πιο στενή, θα πρέπει να ξέρεις καλά πως δεν πέφτω με τον κάθε άντρα εγώ. Αφού τα έχεις, αφού τα έχεις, αφού τα έχεις. Να ξοδέψω εγώ. Εκδηλώσου λοιπόν αγόρι. Υπέροχο. Δίπλα μου έχω έναν νέο ηθοποιό και σπουδαίο ηθοποιό, τον Δημήτρη Λιγνάδη, που τον ξέρω από πριν γεννηθεί, δηλαδή όταν ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. Είμαστε πολύ φίλοι με την οικογένεια και με τον μπαμπά και με τη μαμά, και τώρα ο Δημήτρης μεγάλωσε, είναι συναδελφός μου. Πώς φαίνονται όλα αυτά, δύσκολα τα musical, Πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι συναδελφός σου. Έλα αγάπη μου τώρα, έλα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Βλέποντας αυτό που έκανες, τα χορευτικά, τα τραγουδιστικά, πέρα από τα υποκριτικά προσόντα, κουράστηκες στη ζωή σου ποτέ? Βέβαια κουράστηκα, αλλά δεν το ομολογάω. Ούτε στον εαυτό μου δεν το λέω. Λέω ότι αυτό δεν σημαίνει, αυτό είναι. Και πώς δεν φαίνεται αυτό? Γιατί δεν το πιστεύω. Δεν το βάζω μέσα στο κομπιούτερ του μυαλού μου ότι κουράζομαι. Κουράζεται το σώμα μου, αλλά εγώ είμαι ξεκούραστη. Εγώ θέλω να πω ότι από παιδί που έβλεπα τις ταινίες σου και θαύμαζα έμενα με τα μάτια έτσι, δεν περίμενα ποτέ, και το, δεν το λέω σφιλοφρόνης, δεν περίμενα ποτέ να έρθει η στιγμή να καθίσουμε σε ίδιο τραπέζι, σε κάποια τέτοια εκπομπή και να μιλάμε έτσι, να μου λες όλα αυτά που μου λες. Και θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα σε μια γενιά, αν θες η δική μου γενιά, που ήταν πιο πειραματική, πιο επιφυλακτική ως προς το θέατρο. Ναι, ξέρω, ναι. Και ωστόσο, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν κατάφερε ποτέ κανείς, και πίστεψε με, να σε αποκαθιλώσει. Γιατί πάντα έκανες μια τρίπλα και ξέφευγες, ήσουν ένα βήμα πριν. Σαν να ακούω τον πατέρα σου, είσαι κι εσύ ένα παιδί μοναδικό, και θα χαρώ πάρα πολύ να μας δοθεί ευκαιρία να παίξουμε μαζί στο θέατρο. Μακάρι, εγώ το θέλω πολύ. Θα κερδίσω. Από εσένα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Και τώρα βλέπω εδώ στο καμπαρέ, στη Μοναξιά, ένα αγαπημένο πλάσμα. Α, καλά. Ευχαριστώ στα μάτια μου. Αγάπη μου γλυκιά. Αγόρι μου τρυφερό. Ξέρεις, ήθελα να είμαι πιο μικρή. Ήθελα να είμαι... Ακόμα. Έλα. Ακόμα πιο μικρή. Μικρούλα.
Κοίταξε, θα σε ξεφωνήσω μετά. Περίμενε. Έρχεται. Ήθελα να είμαι μικρούλα για να παίζω φέτος δίπλα σου το Φιντανάκι. Μια χαρά θα το πεις και τώρα το Φιντανάκι. Έλα. Μια χαρά θα το πεις. Δεν είναι αυτό που σου λείπει. Δηλαδή τι εννοείς, ότι σου λείπουν τα νιάτα για να το παίξεις. Εκείνα τα νιάτα, τα δροσερά μου λείπουν. Άλλο αν δεν έχω χαθεί. Δεν σου λείπει καθόλου. Έχω την εντύπωση ότι είσαι από τις λίγες εν ζενή. Κανονικά. Και ξέρεις στο θέατρο, οι εν ζενή δεν έχουν ηλικία, έχουν την ηλικία των άλλων. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μην κοιτάς τώρα που προσπαθείς να το παίξεις ντάμα. Δεν είναι, δεν είσαι. Λοιπόν, πρέπει. Ρούλα, πού είσαι, Ρούλα? Εδώ είμαι με τον Βλάση. Α, καλά. Κάτι... Τον κρατάει να μην ξεφωνήσει. Εδώ πρέπει να πω. Σταμάτη και να το ξέρουν όλοι ότι για μένα δεν είσαι μόνο φίλος, δεν είσαι μόνο ένα μέλος της οικογένειας. Είσαι. Πώς να σου πω, πηγή έμπνευσης. Ή αν θέλεις. Κάπου με καθοδηγείς, χωρίς να το έχεις πάρει είδηση. Μα και από σένα γίνεται αυτό. Και από σένα γίνεται αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση που έχουμε, η οποία πέρασε από του Λιναριού τα βάσανα, αλλά μάλλον στάθηκε και κάθισε, βοηθάει σε αυτή τη σχέση, δηλαδή βοηθάει ο ένας τον άλλον με τον τρόπο του. Και ξέρεις, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη βοήθεια είναι αυτή που δεν ξέρουμε ότι έχει προσφέρει ο ένας τον άλλον. Και εσύ δεν ξέρεις τι με έχεις προσφέρει, όντως, και φοβάμαι να το πω στον αέρα να μην πάρει φως, αλλά και εγώ νομίζω ότι σου έχω προσφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που λέγονται. Ναι. Είναι άλλα. Ξέρεις, εγώ, μάλλον το ξέρεις, πολύ δύσκολα κάνω παρέα με ανθρώπους, με ελάχιστους ανθρώπους. Ναι. Και αυτό που με έχει φέρει κοντά σου και σε έχει φέρει, νομίζω, κοντά μου, είναι ότι υπάρχει μια στιγμή ειλικρίνειας μεταξύ μας, η οποία καταργεί όλα τα άλλα. Η πρώτη ματιά. Κάθε, μέσα στο μπαρ. Και αυτό έχω να πω εγώ, ότι την Ελίκη που ξέρω, χωρίς να είναι καθόλου μακριά από αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος, παραμένει εξίσου σπάνια και είναι εντελώς διαφορετική. Παρόλο που είναι δίπλα σε αυτό που ξέρουν. Ναι, ναι, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για ό,τι είπες και νομίζω ότι περιμένει ένας καλεσμένος ακόμα. Τον άφησα τελευταίο επί τούτου. Καλά το κάνει. Αυτός ο καλεσμένος, αγάπη μου. Εδώ. Είναι ο Βλάσης. Ο Βλάσης είναι και αυτός ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μαζί κάναμε επιτυχία. Εβίτα, παιδί μου, πήρες και εσύ το έργο, σαν τον Κατρανίδη. Δεύτερη περίπτωση... Ακούω πάλι για το Δάνη πριν ότι έπαιρνε το χειροκρότημα. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό. Δεύτερη μεγάλη επιτυχία, μεγάλη παραγωγή, Εβίτα. Βγαίνει στο ρόλο του Τσέ ο Βλάσης Μπονάτσος. Πώς το γνώρισες? Πέρασε οντισιόν. Πες τα. Πες τα, Βλάση. Τι να λέμε. Όχι, πες τα, τι να λέμε. Μην θυμόμαστε τώρα. Γιατί. Πέρασε οντισιόν. Κανονικά. Είχες αγωνία. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία αγωνία. Οι υπόλοιποι είχαν όλη αγωνία. Θα τα πει, δεν θα τα πει, πώς θα τα πει. Τα είπε, Αλίκη. Έσκησε, αγάπη. Τα είπε. Σου λέω, ανέβηκε η παράσταση και πήρε το έργο και έφυγε. Έβγαινε πάλι. Κάτσε, συγγνώμη, ρωτά την Αλίκη, δεν την είχε δει την Εβίτα. Όχι. Τότε δεν έβλεπε θέατρο. Όχι. Ναι. Μακανάκι έτσι ήταν. Υπηρετούσε ο πατέρα μου στην επαρχία, δεν μπορούσα. Σπάρτη ήμασταν τότε, να λέμε αλήθεια τώρα. Δεν είχα προλάβει να δω αυτέ τι πόλει. Δεν είχαμε προλάβει και εμεί να κάνουμε περιοδία την Εβίτα, ήταν ακριβή παραγωγή. Ακριβή παραγωγή. Και δεν μπορούσατε να έρθετε στη Σπάρτη. Ύστερα οι δυο μα. Πάλι μαζί με άλλους πολλούς εκλεκτούς τοπιούς. Και πάντα ο Δημήτρης ο Παπάζογλου. Χορογράφος και δάσκαλος. Και δάσκαλος μεγάλος. Ανεβάσαμε στο θέατρο Αλίκη το Βίκτορ Βικτόρια. Ξέρεις ότι τώρα ανέβηκε στην Αμερική. Προχωρημένοι εμείς. Το Βίκτορ Βικτόρια τώρα ανέβηκε. Βέβαια. Λοιπόν. Εμένα μου άρεσε προχθές που έβλεπα τη μελωδία της επιτυχίας στον Αντένα. Ναι. Τη Ρούλα στο Μέγκα. Και στο Start τη μελωδία της ευτυχίας με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Καταπληκτικό. Και τελικά κέρδισε η μελωδία της ευτυχίας με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Όχι. Τι λες. Κάνεις λάθος. Για Κρίστοφερ Πλάμερ έπαιζε. Ο Κρίστοφερ Πλάμερ το παίζει. Ναι. Ποιος. Παιδιά, ποιος το παίζει. Ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Και η Τζούλιαν. Α, θα είναι ζαλισμένος. Λοιπόν, η μελωδία της ευτυχίας ξέρει να κερδίζει. Δύο χρόνια τώρα την παίζουμε. Τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρεις. Ξέρω. Και. Η μελωδία της ευτυχίας σκίζει. Ας τη μελωδία της ευτυχίας. Νομίζω λοιπόν, ότι κάτι ήθελες να τη ρωτήσεις όμως. Ναι. Τι λες εσύ, τι είδω η παιδιά της αγόρι μου. Ήθελα να θυμηθούμε ένα τραγούδι
από το Victor Victoria, όπου είναι και το κουστούμι αυτό, του Γιώργου Πάτσα. Το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Που λέγαμε του Δάνο Μητρούτσικου. Υπουργού. Του υπουργού. Πρώην. Πρώην. Του πρώην. Ρουλά. Ορίστε, να πάμε εκεί μπροστά να το πούμε. Να πάμε, βεβαίως. Να κάτσουμε στα σκαλάκια. Α, σκαλάκια θα κάτσετε. Στα σκαλάκια. Να προσέξτε το πλάστερ. Το άσπρο. Μόνο με σένα μιλώ για κάποιο άσπρο. Καλώ σου φιλήσουμε. Είπατε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κύριε Φασουλίκη, είχε πολύ επιτυχία έχει αυτό το ντουέτο, θα έλεγα. Έλα και εσύ να γίνουμε τρίο. Δάνη, Σταμάτη. Εδώ είναι. Έλα και εσύ, Δημητράκη μου. Ελάτε όλοι εδώ. Θα βγάλουμε φωτογραφίες από το σπίτι. Ναι, σε παρακαλώ. Και τον κύριο Λιγνάδη. Και ο κύριο Λιγνάδη που είναι. Πολύ ωραίο. Να σου πω, μην γίνει κριτικό. Ωραίο το ντουέτο αυτό, καταπληκτικό. Ευχαριστούμε. Μπράβο σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σα ζήσει το έργο. Να σα ζήσει, άκουσε τη λέει το πειρακτήρι τη ιστορία. Σταμάτησε. Ο Βλάς τραγούδισε καταπληκτικά. Τι κάνουμε πάρα τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ οδηγείς. Τι είπαινες, ότι η Αλίκη δεν τραγούδισε καλά. Όχι, δεν είπα αυτό. Ότι επειδή εσύ δεν είπες και πολλά πράγματα σήμερα, στην Αλίκη κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα. Γι' αυτό λέμε. Έχω πει off the να σε χαϊδέψουμε, πας και έτσι ξανά στην εκπομπή, κατάλαβες. Εξαρτάται. Από τι Αλίκη με εξαρτάται, που το ξέρεις εσύ, τι θέλει. Πάντως σήμερα ήρθε. Πίτσα να πάμε. Πώς έχετε μυθικούς εδώ πέρα τριπτών. Καλά, εντάξει. Κοίταξε, μετά από μια καταπληκτική μαγείρισα όπως είναι η Αλίκη και ένα καταπληκτικό μάγειρα όπως είναι ο Σταμάτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πίτσες θα τη βγάλουμε. Παρακαλώ, ένα χειροκρότημα για το Σταμάτη. Παπάζογλου. Θα πω εγώ. Θα ρωτήσεις κάτι το Δημήτρη. Γιατί από το παπά μέχρι το παπά ναι. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Διότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε το Φωκά που είναι στην Επιγύρα. Βέβαια. Που έχει χορογραφεί στο θέατρο Δημήτρης Παπάζογλου. Και στο Μπράβο ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο καινούριος με το Δάνη Ντανίλο. Η Εύθυμη Χείρα παίχτηκε δύο χρόνια. Δύο διαφορετικές χρονιές. Δηλαδή είπαν ότι και το 80 και μετά από δύο χρόνια. Η Εύθυμη παίχτηκε μία. Όχι εγώ, δεν μπορεί να παίξει. Ο Κάσο Παγκελινός, παρακαλώ πάρα πολύ γρήγορα, Εύθυμη Χείρα, το χωρητικό αμέσως. Τώρα! Της χαράς τα φιλιά που τρελά λαχταράς και την άλλη βραδιά πάλι έξω παπιά πάντας το όνειρο να πετάς. Σα σαμπάνια γλυκά η ζωή πλέντα χόρευε ως το πρωί ξέχνα πόνους και ξέχνα καημένους να ανέβεις στους ουρανούς κι από εκεί να κοιτάζεις τη γη. Και εδώ να γίνει
Αλέξη μου, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος εγώ, πρωθυπουργός εσύ, εδώ. Α, τόσο καλά. Τόσο καλά σου. Μπράβο. Σε βάλαμε στην πολιτική ζωή τώρα. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Το κομμάτι που θα συζητήσουμε, τύπος και Αλίκη Βουγιουκλάκη, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι το νούμερο ένα, που είσαι η εθνική μας στάρ, έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Άρα έχεις εξοικειωθεί πολύ με τους δημοσιογράφους και έχεις και πολύ φιλικές σχέσεις, θα έλεγα, μαζί τους. Σχετικά ναι. Ναι. Τώρα θα σε βάλουμε σε μια ταλαιπωρία εντός εισαγωγικών. Έχουν έρθει εκπρόσωποι εφημερίδων και περιοδικών και αντί να σου πάρω εγώ συνέντευξη, νομίζω ότι είναι καλύτερο να δεχτείς τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πολύ ευχαρίστω. Η Αλίκη στο Βήμα. Και εγώ. Να απαντήσεις οποιαδήποτε ερώτηση. Τι είπες, Ρούλα? Η Αλίκη στο Βήμα, μου αρέσει. Ναι. Τίτλος, παρακαλώ. Η Αλίκη στο Βήμα. Και θα αρχίσουμε από τον κύριο Χρήστο Ζαμπούνη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και εκπροσωπεί τα περιοδικά Μεν, Παριμάτς, Φιγκαρό Μαγκαζίν. Εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Η Αλίκη διεθνώς, άρα, Ναι, καλησπέρα σας και η ερώτησή μου αναφέρεται στη διεθνή σας δραστηριότητα, στην διεθνή σας καριέρα, που είναι λιγότερο γνωστή εδώ στη χώρα. Έπεσαν στα χέρια μου τελευταία δημοσιεύματα πολλών ξένων περιοδικών, μεταξύ των οποίων και του Παϊμάτσου και του Jour de France, μεγάλα αφιερώματα για σας. Ήταν και βεβαίως μια εποχή που ενδιέφερε πολύ τον ξενοτύπο λόγω του γνωστού σας ειδηλίου εκείνης της εποχής. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ταξιδέψει πολύ, έχετε κάνει παραστάσεις στο εξωτερικό. Πάρα πολύ, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Έλληνες. Έχω πάει στην Αυστραλία, έχω πάει στον Καναδά, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Είναι και πολλά μέρη που δεν έχω πάει. Σας έχουν παρομοιάσει βεβαίως με την Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρτό και με την Ελληνίδα Τζίνα Λολοντίκητα. Αυτό δεν το ξέρω. Τι θέλετε να με ρωτήσετε ακριβώς? Τις εντυπώσεις σας από τα ταξίδια σας στο εξωτερικό. Είναι ονειρεμένες αυτές οι εντυπώσεις και θέλω να ξαναπάω στο εξωτερικό, να ξανάρθω σε επαφή με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, τους υπέροχους Έλληνες, που είναι και η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε εκτός Ελλάδας, νομίζω. Τίποτα άλλο πιο συγκεκριμένο? Ναι, αν θα είχατε μεράκι να παίξετε σε ξένες ταινίες, να παίξετε στο Hollywood. Έκανα μία ξένη με το Ρούντι Ματέ, που ξέρετε, αυτός φωτογράφησε την Ρίτα Χέιγουορθ στη Τζίλντα. Δεν πέτυχε η ταινία όμως. Τι να κάνουμε, και σταμάτησε εκεί η καριέρα μου. Βέβαια δεν μ' άφησε και ο Φίνος, για να ακούει και η κυρία εδώ, κυβερνητική εκπρόσωπος, τέλος πάντων, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να το διορθώνουμε. Λοιπόν, δεν με άφησε ο Φίνος να φύγω από την Ελλάδα και τα δημοσιεύματα που διαβάσετε θα πρέπει να είναι γύρω στο 62, τότε που δεν πήγα και σε ένα φεστιβάλ, εκεί την δεκαετία αρχές του 60 ήταν όλα αυτά, περί του ειδηλίου. Πρέπει να σας πω ότι είχα από παντού προτάσεις. Και θα είχα κάνει μια λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό. Όμως δεν μετάνιωσα που δεν έφυγα. Αγαπάω αυτή τη χώρα, μ' αρέσει και στο κάτω-κάτω είμαι και πρώτη τόσα χρόνια. Είναι σπουδαίο αυτό. Και μία τελευταία ερώτηση για να μην καταχρώμε του χρόνου των συναδέλφων. Τι σας ανανεώνει σήμερα και τι σας μεγαλώνει, τι σας κάνει να νιώθετε πιο μεγάλη, ποια γεγονότα? Το πιο μεγάλη, ας μην το συζητήσουμε. Το αποφύγουμε. Νιώθω νέα γιατί αισθάνομαι νέα. Γιατί έχω το κουράγιο που είχα όταν ξεκίναγα. Και έχω, και μη σας φανεί τρελό, και το ίδιο όραμα. Δηλαδή ότι μπορώ να κάνω ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό με κρατάει έτσι. Μάλιστα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζαμπούνη αν μια και εργάζεστε στο Paris Match και στο Figaro Magazine, θα έπρεπε ως Έλληνας δημοσιογράφος να σπρώχνατε εντός εισαγωγικών λίγο τα πράγματα για ένα πορτρέτο της Αλίκης που είναι πάρα πολύ γνωστή στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει να... Ευχαριστώ την εκπομπή σας, διότι μου δίνετε ευκαιρία να τη γνωρίσω για πρώτη φορά και να ζείτε στο εξωτερικό, ναι, εσείς, να δικαιολογήσω κιόλας και το θαυμασμό τον οποίο τη στρέφω. Είναι το έναυσμα, νομίζω, για να
προχωρήσω σε αυτό που προτείνετε. Μια και οι πολιτικοί εδώ, ξέρετε, και γενικότερα οι κρατούντες δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα, να μου επιτρέψει τώρα να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Θα έλεγα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό να προωθούν και να προσπαθούν έτσι να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε ως Έλληνες. Δώστε μου τρεις-τέσσερις μήνες. Εγώ, ναι, η κυρία Βουγιουκλάκη δεν ξέρω. Εγώ έχω να πω για τους πολιτικούς ότι δεν έχει σημασία αν δεν αγαπάνε εμάς τους καλλιτέχνες. Ας αγαπήσουν το λαό που κάθε φορά εναποθέτει όλες τις ελπίδες τους και όλο του λένε ψέματα και όλο του τάζουν και τίποτα δεν γίνεται. Εγώ τι να σας πω, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα και με την πολιτική. Η πολιτική είναι μαγευτική, είναι πραγματικά το να ασχολείσαι με τα κοινά είναι πολύ σημαντικό, αλλά κανείς ως τώρα δεν με έπεισε εκτός από 2-3 εξαιρέσεις που αν με ρωτήσετε θα σας τις πω. Θέλετε να μας τις πείτε, θα ρωτήσω εγώ. Να ρωτήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Νίκο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Playboy. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Και ξεκινάω από αυτό που θίξατε με την απάντηση στην τελευταία. Νομίζω δεν έχει καμία σημασία το τι κάνουν οι πολιτικοί. Εσείς αγαπάτε το λαό, σας αγαπάει και ο λαός, το έχει αποδείξει. Και πριν σας ρωτήσω, θέλω να ξεκινήσω με δύο δεδομένα, τα οποία δεν εκτιμήσεις. Αν θέλετε, μπορώ να τα πω και ως θεατής. Το πρώτο είναι ότι έχετε κάνει σχεδόν τα πάντα, αν όχι τα πάντα, στην καλλιτεχνική σας πορεία. Μας έχετε κάνει να κλάψουμε, να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε, να συγκινηθούμε. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ουσιαστικά συμπυκνώνεται στο πρόσωπό σας όλο το σύστημα της ελληνικής showbiz. Όχι πριν γίνει κατανοητό από τους Έλληνες, αλλά ουσιαστικά πριν ανακαλυφθεί. αυτά είναι δεδομένα και σας λέω ότι είναι σκέψεις οι οποίες δεν έχουν ίχνος κολακίας. Και περνάω στην ερώτηση. Πιστεύω, ναι. Μήπως έφτασε η ώρα και ρωτώ ως διευθυντής σύνταξης του Playboy, μήπως έφτασε η ώρα να μας αφήσετε για άλλη μια φορά έκπληκτους και άναυδους, σκεφτόμενοι θετικά μια πρόταση από το καινούριο Playboy για να φωτογραφηθείτε. Να σας πω, υπάρχουν πολύ όμορφα και δροσερά κορίτσια για να φωτογραφίσετε. Εγώ θα σας δώσω πολύ ευχαρίστως μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Αυτό δηλαδή, αυτό το κλείνουμε σήμερα εδώ ενώποιον... Πολύ ευχαρίστως. Εντάξει. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, η αλήκη ως αλήκη ή η αλήκη. Κάτι, γι' αυτό ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν απαντήσετε, ότι επειδή ζω το περιοδικό και επειδή ζω και τους αναγνώστες του περιοδικού... Ναι. Αυτό θα θέλαμε για τους αναγνώστες να μας πει. Αυτό μπορώ να μεταφέρω και αυτό ακούγεται πρώτη φορά σήμερα εδώ στο Μπράβο, ναι, και από μια μίνι έρευνα, ας το πούμε έτσι, αγοράς, ένα γκάλοπ που έχουμε κάνει. Πιστέψτε με ότι όλοι οι θαυμαστές σας, ναι, και όταν μιλάω για τους θαυμαστές Αλίκης Βουλκλάκη, μιλάω ουσιαστικά για όλο τον ελληνικό λαό, ναι, θα ήθελαν πάρα πολύ να σας δουν φωτογραφημένοι στο Playboy. Ναι, το ευχαριστώ και ως πρόταση. Δεν κατάλαβα, πώς να με δουν αυτό. Γυμνή, για μια γυμνή φωτογράφηση. Πώς την βρε, παιδιά, μήπως είναι λίγο τραβηγμένο. Τέλος πάντων, εγώ θα τους πω όλη τη γυμνή αλήθεια σε μια συνέντευξη που θα σας παραχωρήσω με όλη μου την καρδιά. Εντάξει. Ωραία. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να κάνετε? Έχω και μια ακόμα ερώτηση να κάνω. Ναι, σας ακούμε. Η οποία λέει τα εξής. Εκτός από τη γυμνή. Και ως, ναι, και ως πολιτικός, μια που σήμερα, ναι, είστε η πρώτη κυρία της πολιτικής εδώ σε αυτή την κουβέντα. Είμαι. Ξέρετε πόσα χρόνια εκλέγομαι εγώ? Μη σας πω, θα φρίξετε. Είναι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια κόντρα με μένα και με τους πολιτικούς. Δηλαδή, δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι εγώ βάζω υποψηφιότητα κάθε φορά, κάθε σεζόν δε, και εκλέγομαι. Ενώ αυτή κάθε τετραετία και είναι αμφίβολο αν θα τους ξανάχουμε, καταλάβατε. Το μπαίνουν, βγαίνουνε. Αυτό το λένε, πιστεύω, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά αν ως, ναι, πολιτικός σήμερα μπαίνατε στο δωμάτιο των επιθυμιών, ναι, ποια θα ήταν η επιθυμία σας ως πολιτικός η οποία θα ζητούσατε να γίνει πραγματικότητα? Θα ήθελα αυτή η χώρα, η πιο όμορφη του κόσμου που είναι η Ελλάδα, να μπορέσει να σηκώσει το κεφάλι της ψηλά, να νιώσει πόσο περήφανη πρέπει να είναι αυτός ο λαός με την ιστορία και την καταγωγή μας, να λύσω πολλά προβλήματα και πρώτο το οικονομικό, ας είμαστε ρεαλιστές,
Και στα εθνικά θέματα θα ήθελα περισσότερη επαγρύπνηση. Όχι εκ των υστέρων να λέμε, μα τώρα ξέρεις τι όνομα θα είναι έτσι ή αλλιώς. Τόσα χρόνια τι κάνανε. Τι κάνανε, την καρέκλα τους κοιτάγανε. Να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να λένε ελληνικέ λαέ, εμείς. Ο ελληνικός λαός πια ξύπνησε, νομίζω. Αφυπνίστηκε και τώρα πια περιμένει επί της ουσίας πράγματα. Αλλιώς δεν μασάει, που θα λέγει και ένας φίλος μου. Να πω κάτι εδώ. Άρα ο τίτλος, ο προηγούμενος πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για λίγη στο βήμα σήμερα. Και συμφωνώ μαζί της και ως Μακεδόνας. Α, συμφωνείτε και γι' αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είμαι, αγόρι μου. Αν θέλεις τα ξαναλέμε και εκεί. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν στο Έθνος TV. Η κυρία Δήμητρα Νικολάου. Κυρία Νικολάου, σας ακούμε. Γεια σου, Δήμητρα. Θέλω να θα κάνω μια ερώτηση και θα ξεφύγουμε από αυτά, από τον υπολείπον εδώ μέχρι τώρα. Κατακτήσατε τον τίτλο της Εθνικής Σταρ όταν κυριαρχούσε ο ελληνικός κινηματογράφος και τον διατηρείτε ως σήμερα. Τώρα όμως που κυριαρχεί η τηλεόραση, πιστεύετε ή νιώθετε να απειλείτε ο τίτλος σας από τη Ρούλα Κορομιλά? Καταρχήν, σωστή ερώτησή σου. Το Εθνική Σταρ είναι ένα παρατσούκλι που μου το κολλήσανε και έμεινε. Ύστερα η Ρούλα Κορομιλά σίγουρα είναι το εθνικό κορίτσι της τηλεόρασης και χειροκροτήστε τη. Εγώ το λέω. Η Ρούλα. Και μιλάω ως πολιτικός αυτή τη στιγμή. Έχει πιάσει την ψυχή, έχει μιλήσει την ψυχή του Έλληνα. Γιατί λέει την αλήθεια. Η Ρούλα δεν είναι δήθεν. Και είναι πολύ σημαντικό. Κατερίνα, δεν είπαμε. Δήμητρα, συγγνώμη. Δήμητρα, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να λες την αλήθεια και να αγγίζεις την καρδιά και την ψυχή του κοινού, του λαού, του κόσμου γενικά. Πιστεύετε όμως θα έχει τη δική σας διάρκεια, γιατί αυτό είναι που μετράει τελικά. Εγώ πιστεύω ναι. Ναι, είναι τρομερή, είναι δουλευταρού και έχει στόχο και κότσια. Μπράβο, Ρούλα. Συγγνώμη, να πω κάτι, επειδή εδώ φωνάξαμε την κυρία Βουγιουκλάκη και φωνάξαμε και εσάς για να ρωτήσετε την κυρία Βουγιουκλάκη κάποια πράγματα. Εγώ λοιπόν ως Ρούλα πρέπει να σας απαντήσω ότι πολλές φορές γράφονται και λέγονται κάποια πράγματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να τα χαρακτηρίσω απαράδεκτα. Δηλαδή είναι η ιεροσιλία κάποια στιγμή να λέμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν τώρα στην τηλεόραση και κάνουν μια άλλη δουλειά, να κάνουμε συγκρίσεις με κάποιους ανθρώπους, με κάποια ιερά τέρατα που ανήκουν είτε στον χώρο της πολιτικής, είτε στον χώρο του κινηματογράφου, είτε στον χώρο του θεάτρου. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ με όλη την ευγένεια που με διακρίνει να σταματήσουν αυτές οι συγκρίσεις, γιατί η Ελίκη Βουγιουκλάκη είναι μία και η Ρούλα Κορομιλά μόλις τώρα ξεκινάει και θα δούμε στην πορεία τι έχει να κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν, έχετε τελειώσει κυρία Νικολάου. Τελειώσατε, σας ευχαριστώ. Πάμε στην απογευματινή που εκπροσωπείται την κυρία Σύση Μενεγάτου. Γεια σας κυρία Βουγιουκλάκη. Γεια σας κυρία Μενεγάτη. Εγώ λοιπόν να πλησιάσω λίγο τη γυναίκα Βουγιουκλάκη. Μια γυναίκα με τρομερή ακτινοβολία, πάρα πολλά χρόνια, ένα ακλόνητο είδωλο. Και θα ήθελα να μου πείτε, μετά από τόσες επιτυχίες, τόσους ρόλους, υπάρχει κάποιο αποθυμένο μέσα σας, δηλαδή κάτι που δεν τολμήσατε να το κάνετε στη σκηνή ή στη ζωή σας γενικότερα? Ναι, τη λέξη αποθυμένο δεν την ήθελα, γιατί εγώ δεν έχω αποθυμένα. Ούτε με τη δουλειά μου, ούτε με τους ανθρώπους, άλλοι έχουν. Και ξέρεις, άμα έχεις αποθυμένα και γίνεσαι και χάλια και άστα, μην τα συζητάμε. Λοιπόν, έχω όνειρα που δεν έχω εκπληρώσει, σίγουρα. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι πλήρης, ότι έχω κάνει αυτά που θα ήθελα να κάνω. Έχω πάντα τη λαχτάρα της πρωτόβγαλτης και η δημιουργία είναι μέσα στα όνειρά μου και τα σχέδιά μου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε το μεγαλύτερο όνειρό σας σήμερα ως γυναίκα και ως ηθοποιός. Σαν γυναίκα θέλω να μείνω έτσι όπως είμαι, απλή, ανθρώπινη, να μ' αγαπάει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ο κόσμος, να είμαι έτσι φιλάρεσκη όπως είμαι ακόμα, να προσέχω. Γιατί προσέχω για να είμαι έτσι όπως είμαι. Έχω δει κάτι συμμαθητριές μου, μην το συζητάς, άστα. Λοιπόν, σαν γυναίκα θέλω ακόμα διεκδικώ θέση και στον έρωτα. Και σαν εργαζόμενη γυναίκα θέλω να είμαι πάντα συνεπής σε αυτό που κάνω, όπως το κάνω τόσα χρόνια, να έχω το κουράγιο, την αντοχή και τη δύναμη να συνεχίζω ακόμα. Γιατί άμα σταματήσω, θα είναι άσχημο. Και επειδή μιλήσαμε για έρωτα, κυρία Βουγιουκλάκη, πάρα πολλοί είναι οι θαυμαστές, οι άντρες που έριξαν την καρδιά τους στα πόδια σας.
Εάν κάνατε ένα flashback. Τα πόδια μου δεν την έριξαν. Στα χέρια μου. Στην αγκαλιά σας. Ναι. Εάν σήμερα λοιπόν θα θέλατε να παντρευτείτε, να ξαναπαντρευτείτε, ποιον θα επιλέγατε για να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας? Να από όλους αυτούς. Δεν το έχω σκεφτεί να παντρευτώ. Παντρεύτηκα. Έχω και ένα υπέροχο γιο. Νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Αλλά το απρόβλεπτο είναι πάντα και το απρόβλεπτο είναι αυτό που δίνει μια γλυκιά δύναμη στη ζωή μας. Μπορεί, δεν ξέρεις. Πιστεύετε σε έναν έρωτα αστραπή? Γενικά δεν πιστεύω στις αστραπές και στις βροντές. Πιστεύω στις μεγάλες μπόρες. Σας εύχομαι λοιπόν να σας συμβεί και μια μεγάλη μπόρα. Ευχαριστώ. Ερωτική, ε! Ερωτική. Αντέσμευτος τύπος, ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ έχω κρατήσει σκονάκια. Έλα. Πολλά. Αλλά ελπίζω να τα πούμε σε μεγάλη συνέντευξη, άμα είναι στη Λάμψη. Στο αδέσμευτο της Κυριακής. Ναι. Λοιπόν, επειδή είπατε ότι... Πιο κοντά το μικρόφωνο ναι, σας. Βεβαίως. Έχετε αναλογιστεί, να πω κάτι άλλο πρώτα στην αρχή. Έχετε αναλογιστεί ποτέ ότι έχετε αποσυντονίσει και το Θεό? Έχει σηκώσει το άνθρωπο, ο Θεός έχει σηκώσει τα χέρια του ψηλά μέσα. Γιατί εγώ, βέβαια. Ναι. Γιατί, επειδή είπαν αστείο δηλαδή ότι η Ακρόπολη και εγώ το πήρες εσύ σοβαρά. Γιατί αγοράκι μου. Γιατί, δεν άκουσες πριν που είπε ο κύριος Αλεξανδράκης όταν ξεκινήσαμε η Αλίκη ήταν ένα κοριτσάκι. Επειδή δηλαδή με βλέπετε συνέχεια και με ακούτε κάθε χρόνο μου προσθέτετε και 300 χρόνια. Κάτσε. Κάτσε. Εντάξει. Ζητούμενο αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Να ζητήσω κάτι άλλο. Ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος σε μένα, αλλά και εγώ μεγάλη χάρη του. Απίκο είμαι. Έλα. Συμφωνώ. Έλα. Λοιπόν, θα το πω διαφορετικά. Ναι. Θέλω να μας δώσετε μια νέα εξίσωση για την ηλικία σας. Βρε μανία, για την ηλικία μου. Να σου πω κάτι. Πήγα σε... Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει να λέω, σε ένα φιλανθρωπικό τέλος πάντων που ήταν κάτι παιδιά με ειδικές ανάγκες και ένα παιδί λοιπόν που δεν μίλαγε καθόλου, με κοίταγε. Με το πουλάκι μου. Και κάποια στιγμή μίλησε. Και ξέρεις τι μου είπε? Κυρία Βουγιουκλάκη. Λέω, έλα αγάπη μου, πες το. Πόσο χρόνο είσαστε? Δηλαδή έχει περάσει αυτό. Πόσο χρόνο είμαι? Όσο φαίνομαι, μαγόρι μου. Μπράβο. Και όσο θέλω. Μπράβο. Στο κάτω-κάτω. Με πρίξε. Είπατε τι θα κάνατε ως πολιτικός. Ναι. Να ρωτήσω εγώ τι δεν θα κάνατε ως πολιτικός. Καλά, τώρα... Ανάβει πόλεμος και εγώ να πάω στο talk show, είσαι καλά? Τώρα από τα πράγματα είναι ήρεμα, γι' αυτό ήρθα στη φίλη μου τη Ρούλα. Λέγε. Τι δεν θα έκανα, πολλά δεν θα έκανα. Ένα από αυτά ίσως θα θέλει να... Ένα από αυτά είναι αυτό, ναι. Ένα από αυτά είναι αυτό. Και αν τελικά σας λέγανε να διαλέξετε κάποιους από τους πολιτικούς μας πιθανόν... Εννοείς φυσιγνωμίες. Φυσιγνωμίες, ναι. Ποιες θα ήταν αυτές? Κάποια αστέρια. Προσωπικότητες. Μεγάλες προσωπικότητες που έζησα εγώ και γνώρισα και είδα και χειροκρότησα και θαύμασα. Δεν έχει σημασία αν πραγματοποίησαν όσα μας υποσχέθηκαν. Οι προσωπικότητες αυτές είναι ο Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Μελίνα η Μερκούρη. Το τελευταίο. Ορίστε. Ποιος είναι αυτός που τελικά φοβάται την Αλίκη? Ποιος είναι αυτός που τελικά, φοβάται την Αλίκη? Α, νομίζω έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί. Με φοβούνται αυτοί που ξέρουν ότι εξακολουθώ να υπάρχω και να υπάρχω με ένταση και πάθος. Στοιχεία που με χαρακτηρίζουν. Ξέρεις, μ' αρέσει να κάνω αυτό που κάνω. Δηλαδή μ' αρέσει να πυρπολούμε μόνοι μου. Να αυτοπυρπολούμε και αυτό βγαίνει. Καταλάβατε. Ο δυναμισμός που έχω, και μην νομίζετε ότι είμαι καμιά δυναμική γυναίκα. Όλα όσα κάνω, αυτά που φαίνονται τα δύσκολα και τα δυναμικά, είναι ότι μπορώ, έχω την ικανότητα να τα δω μέσα από τις δικές μου αδυναμίες που είναι πάρα πολλές. Έχετε πει ότι είστε ο άντρας του εαυτού σας. Καλά. Το είπαμε αυτό. Πάλιασε. Είναι πιο παλιό αυτό. Θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει κάτι? Θέλετε, κύριε? Ναι, να συμπληρώσετε για να τελειώνουμε. Παίρνοντας αφορμή από την τελευταία σας απάντηση και πάλι, ναι, ότι είστε μια γυναίκα γεμάτη πάθος και ένταση. Να πούμε πάλι ότι είναι ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης του Playboy. Ναι. Και... ναι. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο αυτής της γυναίκας, της γεμάτης έντασης και πάθος, που πραγματικά μαγεύει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Με ρώτησε και η Σύση, και η Σύση πριν,
Και είπα, πολλά είναι τα όνειρα που κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει. Η ζωή είναι πολύ λίγη όταν έχεις πολύ πλατιά όνειρα και μεγάλα. Και έτσι νομίζω ότι θα φύγω με πολλά όνειρα ανεκπλήρωτα. Κύριε Σπολέα, θα φύγω και γελάω. Έτσι είναι. Τελευταία. Να κλείσω, ναι. Και να δώσω μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο ερώτημα. Και μας έχει υποσχεθεί και κάτι για το παρήμάτι, το ξεχνάμε. Που πριν λίγο επέθη. Ναι. Έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να είστε βασίλισσα της Ελλάδος? Είναι μήπως ένα από τα ανεκπλήρωτα όνειρά σας? Κοίταξε, βασίλισσα με την έννοια που το λες, δεν θα ήμουν. Διότι βασιλεία τώρα είναι λίγο ξεπερασμένη, έτσι. Αλλά ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μια φασαρία πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, θα μπορούσα, αλλά τώρα το έφυγα. Να συμπληρώσω κάτι. Δεν έχει σημασία το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σημασία έχει σε ποια θέση βρίσκεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι βασίλισσα της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο όμως, γιατί ολοκληρώνουμε τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα έπρεπε ίσως να ρωτήσουμε την Αλίκη, τόσα χρόνια που ασχολούνται οι δημοσιογράφοι μαζί της, ποια πράγματα την έχουν πληγώσει και την έχουν πειράξει που δεν έχει πει ποτέ έτσι. Τη ρωτάμε συνέχεια για την ηλικία της, τη ρωτάμε συνέχεια ποιο είναι το όνειρό της, τη ρωτάμε κάποια πράγματα που είναι λογικό να τα ρωτάμε, γιατί και ο απλός κόσμος θέλει να τα μαθαίνει. Mm. Αλλά ίσως τι την ενοχλεί και τι την πειράζει σαν άνθρωπο και σαν Αλίκη με όλα αυτά που γίνονται γύρω της, νομίζω θα έπρεπε ίσως να τη ρωτήσουμε και να μας απαντήσει. Θα σας απαντήσω τώρα που πέρασε πάρα πολύ καιρό από τότε. Όταν είχα παίξει την Αντιγόνη με τον Μίνο Βολανάκη και το Μίκη Θεοδωράκη, μουσική σκηνοθεσία Βολανάκης, υπήρξε ένας σφοδρός και ανελαίητος πόλεμος. Πρέπει να έχεις θεριό μέσα σου για να τα αντέξεις. Φαίνεται πως έχω ένα θεριό και άντεξα, η καρδούλα μου το ξέρει πως άντεξα, υπέφερα πάρα πολύ. Αλλά είπα ένα στον εαυτό μου, δεν θα λυγίσεις. Δεν λύγησα και να είμαι τώρα εδώ στον Μπράβο να με ρωτάτε και να σας απαντώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Κύριε Ζαβούλη, κυρία Νικολάου, κυρία Μενεγάτου, κύριε Παπαϊωάννου και κύριε Αντωνιάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.